πολύ εντυπωσιακό που πηγαίνουμε σιγά σιγά προς τη διεξαγωγή του τελικού. Καλά, δεν είναι και δίπλα, αλλά θέλω να πω ότι όμως έχουμε μπει σε μια τελική ευθεία. Τι είναι αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν, πώς πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός εδώ παρέα. My Style Rocks, Sky, απόγευμα, μαζί σας, καλωσορίσατε. Μετά από ένα εντυπωσιακό γκαλάο που έφυγε η Ειρήνη Παπαβασιλείου, μπαίνουμε στην 13η εβδομάδα μας. Και βεβαίως, αυτή η εβδομάδα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί θα μπει και μια καινούργια παίκτρια, αλλά όλα αυτά θα τα δούμε σε πάρα πολύ λίγο. Τώρα θα υποδεχτώ την κριτική μας επιτροπή, δηλαδή τον κύριο Δημήτρη Σκουλό. Δεν είσαι πολύ ωραία ενημέρωση πάντα, αλλά σήμερα το παντελόνι σου τα σπάει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και είναι νέα σεζόν, να ξέρεις. Είναι καινούριο τώρα. Ναι, είναι καινούριο. Πολύ ωραία. Υπάρχουν και τέτοια που είναι πιο παλιά. Ναι, που είναι μοιάζουν με αυτό μοιάζουν πάρα πολύ με αυτό, μοιάζουν, ναι. Αλλά αυτό είναι το καινούριο. Ωραία, εντάξει. Εντάξει. Έχει να πάω να δεις και το παλιό. Όχι, να σου πω. Ναι. Καλή μας εβδομάδα. Α, καλή εβδομάδα. Καλή μας εβδομάδα. Κυρίες και κύριοι, κυρία Ηλιάλα Παπαγεωργίου, έρχεται. Αγάπη μου, και εσύ καλησπέρα. Με παντελόνι βλέπω και εγώ σήμερα. Με παντελόνι. Και εγώ με παντελόνι, όλοι με παντελόνι σήμερα. Πολύ ωραίο και το δικό σου. Δεν είναι μόνο του Δημήτρη, πολύ ωραίο. Θα τα λέμε παντελονάτα σήμερα. Παντελονάτα, ναι. Που φοράμε όλοι από ένα διαφορετικό παντελόνι. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Σήμερα δεν είπα που τη φορά και με πιο ψηλή, αλλά λίγο να φοράω. Χαμηλά. Σε παρακαλώ να το ζήσω. Έλα να το ζήσω αυτό. Α, δεν είναι. Δεν είσαι, όχι, γι' αυτό δεν ερχόμουν. Αλλά. Πάλι. Ε, όχι. Είπαμε. Κάπου όπα. Λοιπόν, και τώρα α υποδεχτούμε τον αγαπημένο μου Στέλιο Κουδουνάρη. Τέλειο μου, Κατερίνα σήμερα μου. Που φοράμε όλοι παντελόνια, ναι. Θέλω να σου πω ότι το δικό σου είναι το πιο ωραίο. Μπράβο, Κατερίνα μου. Κατά τα άλλα, γιατί γελάνε αυτοί εκεί. Όχι. Ναι. Είδατε όμως πώς σέβομαι την κολόνα και το βετεράνο του My Style Rocks. Όχι, να μην θέλεις. Δηλαδή, το είδα εγώ το αστείο που ξεκινάει για να με εκθέσετε. Ό,τι φοράω το ίδιο παντελόνι με το Σκουλό, επειδή βγήκε πρώτος, αλλά εγώ το έχω 3 χρόνια. Εντάξει. Και αυτό πήγε το πήρε τώρα. Θέλω να σου πω κάτι. Εσύ αλήθεια σου πηγαίνει πολύ περισσότερο. Το ξέρω, παιδί μου. Αυτό έχω βάλει ήδη 4 φορές στο παιχνίδι. Με βλέπει. Σου λέει ωραία παντελόνια φορά. Αυτό πήγε πήρε το ίδιο. Άκου τώρα να δει. Εδώ γίνονται καταγγελίε σοβαρέ. Όχι, όχι. Όχι, σε ζώνη το φοράει. Κάτι καλό κάνει αυτό. Εδώ λένε στα κορίτσια να μην φέρουν ρούχα από άλλε παίχτριε. Κατάλαβε. Και αυτό το έχει ζήσει 3 σεζόν. Μα πε μου τώρα, πήγε και πήρε το ίδιο παντελόνι. Γιατί, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι σε καμαρώνει, ότι σε θαυμάζει και θέλει να γίνει σαν και σένα. Αυτό είναι δεδομένο. Υπεραιωνόδιος κριτής του My Style Rocks, κατάλαβες πώς πάει η ιστορία. Λοιπόν, μην καθυστερούμε άλλο, πάμε να δούμε τώρα τις αγαπημένες μας 9 προς το παρόν παίχτριες. Thank you.
τα κορίτσια μας έκαναν την πρώτη, την ομαδική τους πασαρέλα και θα καθίσουν στη θέση τους. Καλώς ορίσατε, καλησπέρα σε όλες σας. Είναι η στιγμή όπως κάθε φορά στην αρχή της εβδομάδας εδώ στο My Style Rocks. Αυτή η στιγμή λοιπόν που υποδεχόμαστε την καινούργια παίχτρια. Το όνομά της είναι Μέλντα Σαΐνη και έρχεται. Ονομάζομαι Μέλντα Σαΐνη, είμαι 34 ετών. Και μένω στην Αθήνα. Είμαι μανούλα δύο υπέροχων αγοριών. Τα τελευταία δύο χρόνια έχω ανοίξει ένα δικό μου χώρο. Έχω κατάστημα με γυναικεία ρούχα. Μ' αρέσει πάρα πολύ η επαφή που έχω με τις γυναίκες. Προσπαθώ όσο μπορώ να τους βοηθάω να έχουν αυτοπεποίθηση με το σώμα τους. Και φυσικά να φοράνε τα καλύτερα. Με την κριτική τα πάω πολύ καλά, την αποδέχομαι, αλλά θέλω να είναι σε ένα βαθμό το οποίο να μην με προσβάλλει. Στο My Style Rocks έρχομαι για να δείξω κι εγώ το δικό μου στυλ και να αποδείξω ότι ποτέ δεν είναι αργά να τα κάνεις όλα. Κάπως έτσι γίναμε και πάλι 10. Γεια σου Μέλντα, τι κάνεις? Γεια σου Καταρίνα μου. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Εύχομαι να περάσεις όμορφα εδώ μαζί μας στην παρέα μας, αν και μπαίνεις προς το τέλος του διαγωνισμού, να ξέρεις ότι μπορείς, να, όπως η Αναστασία για παράδειγμα, να μπεις στο διαγωνισμό και να είσαι και η νικήτρια της πρώτης εβδομάδας και να πάρεις και 2.500 ευρώ. Πάντως σίγουρα δεν μπορείς να φύγεις. Τέλεια, το έχεις ασυλία. Εντάξει. Το εύχομαι. Καλή επιτυχία λοιπόν. Ευχαριστώ σου. Εύχομαι. Πολύ. Καλή επιτυχία σε όλα τα κορίτσια και πάμε να ξεκινήσουμε το διαγωνιστικό μέρος με την παίχτρια που πραγματικά τα πήγε πάρα πολύ καλά στον καλά και άκουσε πολύ ενθαρρυντικές και πολύ καλές κριτικές, θα έλεγα, από τους τρεις κριτές μας. Είναι η Σελένη Φωτιάδη. Το βράδυ. Σκεφτόμουν ότι εσύ έχεις ένα διπλό task. Θα πρέπει να ξεπερνάς τον εαυτό σου όχι μόνο στα ρούχα αλλά και στα concept. Δηλαδή, με αυτό το concept που έφερες, ας πούμε, τώρα στον καλά, στο προηγούμενο επεισόδιο, δεν κοιτάει πώς σκέφτεται το μυαλό της. Τι θα σκεφτεί άλλο? Οπότε έρχομαι να σε ρωτήσω, τι άλλο έχεις σκεφτεί, Σελένη Φωτιάδη? Τι άλλο έχω σκεφτεί? Πιο γυναικεία ζητήματα πάλι σήμερα. Αν και εντάξει, η ομορφιά αφορά γενικά όλους μας. Βεβαίως. Εγώ σήμερα είμαι μια πρέσβυρα ομορφιάς. Άντε! Ναι. Είμαι καλεσμένη από μια εταιρεία της συμπρωτεύουσας, η οποία ανοίγει ένα corner σε ένα πολυκατάστημα, βεβαίως. Και θα κάνουμε μια live εφαρμογή προϊόντων. Έχεις φέρει και το προϊόν. Ναι, βέβαια. Μυρίζει και υπέροχα. Αυτό είναι το σημαντικό. Ναι, βέβαια. Όντως μυρίζει. Όνειρο. Ναι. Είναι διακριτική μυρωδιά. Ναι. Ωραία. Και θα κάνουμε έτσι μια live εφαρμογή των προϊόντων σε καθαρά πρόσωπα. Και θα μιλήσουμε για την εταιρεία. Λοιπόν, μπορείτε να βαθμολογήσετε. Όλγα. Είσαι πολύ ωραία, Σελένη. Η αλήθεια είπε πάρα πολύ στα κάτω το είσαι πολύ ωραία, Σελένη. Ναι, πολύ έχω καιρό να το πεις αυτό έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Αλήθεια. Ναι, αλήθεια. Όλγα, σε ευχαριστώ. Και έκανε και έτσι, ευχαριστώ. Τι γίνεται, παιδιά? Μέσα σε μια μέρα άλλαξαν τόσο πολύ τόσα πράγματα. Εντάξει. Να σου πω την αλήθεια, ίσως θα προτιμούσα η φούστα να μην έχει τα ξέφια κάτω. Ναι. Και δεν ξέρω, η αλήθεια είναι, επίσης, οι make-up artist και οι άνθρωποι που πρεσβεύουν μια εταιρεία συνήθως είναι έτσι μαυροντημένοι. Δεν είμαι make-up artist. Με έχουν καλέσει, ναι, σαν πρέσβυρο φυσικής ομορφιάς, απλά κατάλαβες, για διαφημιστικό λόγο. Δεν είμαι εγώ η make-up artist ή ειδικός της εταιρείας.
Κατάλαβα. Ναι. Δηλαδή, ενώ μου αρέσει πάρα πολύ που έχει φέρει ακόμη και το βαζάκι είναι, ας πούμε, σαν πρόπ ταιριαστό με το outfit. Όχι, έχει μέσα και κρέμα. Η οποία ναι, όντως ναι, μυρίζει πολύ ωραία. Δεν, ενώ πρόπ κανονικό, all ναι, the way. Ναι, ναι. Προπότατο. Δεν ξέρω αν αυτό σαν εμφάνιση θα ήταν ένας καμβάς ή αν θα ήταν κάτι αποσυντονιστικό. Οκ. Okay. Αλλά μου αρέσει η εμφάνισή σου πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Μέλτα, όλες έχουν βάλει τρία, μόνο εσύ δύο. Ναι. Καλώς όρισες, πρώτης κριτική. Yes. Εμένα δεν μου αρέσει από μέσα το καλσόν που είναι τόσο έντονο. Με χαλάει και δεν μου αρέσει και το παπούτσι. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το ντύσιμο σου, είναι πολύ cute. Ευχαριστώ. Θα προτιμούσα ένα άλλο παπούτσι και να μην φορούσε από μέσα το καλσόν. Αυτό με ενοχλεί στο μάτι. Σε ενοχλεί και ναι. Έκοψες τρεις μονάδες γι' αυτό. Είναι και το παπούτσι, είναι και το καλσόν. Αυτό είναι δύο. Παπούτσι, ναι, καλσόν. Είναι δύο. Εντάξει. Το άλλο το ένα γιατί. Γενικά δεν μ' αρέσει με τον ντύσιμο που έχεις κάνει. Okay. Θα προτιμούσα να είναι γυμνό το γυμνό πόδι. Γυμνό πόδι. Ναι. Γενικά το twint. Γιατί είναι, θέλει, είναι πάρα πολύ ωραίο το ντύσιμό σου. Θέλει από μέσα μια υποστήριξη. Δεν είναι τόσο ακόμα για. Θα το προτιμούσα χωρίς καλσόν και με ένα άλλο παπούτσι. Δεκτό. Αλλά είναι πολύ ωραίο. Σε ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Λοιπόν, 2,9 είναι ο μέσος όρος. Καλή αρχή εβδομάδα, Ελένη. Καλή επιτυχία. Ηλιάνα μου, ξεκινάμε με σένα. Γεια σου, Ελένη, πρέσβυρα ομορφιάς. Δόκιμες για κρέμες, ωραία, παρέα, κοριτσίστικη, τέλεια. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ που έχεις επιλέξει παστέλ χρώματα. Να το ξεκινήσουμε από εκεί. Είναι ωραίο το look σου, είναι κομψό. Μου αρέσει ότι έχει ωραία συμμετρία. Δηλαδή, ξεκινάει πολύ ωραία, ανοιχτά στους ώμους, κάνει μέση, ανοίγει πάλι κάτω. Αυτό το κάνει πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, τι δεν μου ταιριάζει τόσο πολύ στα μάτια μου. Ενώ μου αρέσει αυτό το καλσόν που έχεις βάλει, επειδή συνεχίζει πολύ ωραία με το ροζ και με το δέρμα σου και καταλήγει ωραία στα παπούτσια, νομίζω ότι επειδή έχει και τον ντεσέν από το σακάκι σου παρόμοιο σχέδιο με λουλούδια, νομίζω ότι κάπως γίνεται σεταριστό. Okay. Εμένα μου αρέσουν αυτά τα παπούτσια. Νομίζω ότι η Ελλάδα χτυπάει λόγω του καλσόν, αλλά θεωρώ ότι συνδέονται πάρα πολύ ωραία με το look. Mm-hmm. Επίσης τα μαλλιά σου είναι πάρα πολύ ωραία σήμερα. Ευχαριστώ. Και το μακιγιάζ σου, όντως είσαι πολύ όμορφη. Η Σελένη επέστρεψε με πολύ ωραία outfits. Κάτι κάνουμε. Κάτι θα γίνει. Κάτι καλό γίνεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο. Στέλιο. Ναι, Σελένη, αυτό το look σου ταιριάζει πάρα πολύ. Καταρχάς, αυτές οι φούστες που έχουν αυτό το πατρόν που αγκαλιάζει την περιφέρεια και κλωσάρουν προς τα κάτω, να πούμε ότι και σε γυναίκες που έχουν πιο έντονη περιφέρεια και σε γυναίκες που δεν έχουν καθόλου, κάνουν τη σιλουέτα να φαίνεται με καμπύλες και πολύ πιο ωραία. Εσένα σου πάει πάρα πολύ. Πολύ ωραίο συνδυασμός με το καλσόν και τα παπούτσια. Τώρα, για τη γυαλάδα που έχεις ακούσει και από συμπαίκτριές σου γενικά, που είναι λίγο περίεργη των παπουτσιών, νομίζω ότι ένα σατέν στοιχείο, ίσως ένα πουκάμισο, μέσα από το σακάκι ή ένα φουλάρι ή κάτι, θα έφερνε μια πάρα πολύ ωραία αρμονία για να μην είναι μόνο του. Το σακάκι θα ήθελε να έχει πιο έντονους ώμους. Θα ήταν πιο σωστό για αυτή την εικόνα. Σαν ύφος είναι πάρα πολύ ωραίο και χρωματικά πολύ ωραίο. Η τσάντα δεν μου αρέσει καθόλου. Okay. Τώρα, στα χέρια όλα αυτά που έχεις, όταν μιλάμε για ένα προϊόν συγκεκριμένο και που θα το κρατάς στα χέρια σου και θα το επιδεικνύεις, θα προτιμούσα να μην έχεις τίποτα στα χέρια σου. Καθόλου δαχτυλίδια, πολύ διακριτικό μανικιούρ, για να είναι το βλέμμα πάνω στο προϊόν. Okay. Και επειδή είναι πολύ συγκεκριμένη η χρήση, αυτό το βρίσκω πολύ μεγάλη αστοχία, το ότι είναι στολισμένα τα χέρια σου, ενώ στην εικόνα μου αρέσουν τα δαχτυλίδια αυτά. Ναι. Ωραίο look γενικά, ανοιξιάτικο, ναι. Και εύπεπτο και όχι. 3. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο. Τώρα καταλαβαίνεις, 3-3, τι θα κάνεις εσύ, για πες. Τα δικά μου. Τα δικά σου, εσύ, πάντα τα δικά σου, τους ή άλλους. Γεια σου, Ελένη μου. Γεια σας. Είναι πολύ ωραία ιδέα αυτή που έκανες στο make-up, που είναι πολύ απαλό. Οπότε μου αρέσει που είσαι πολύ απαλή. Και γενικά όταν πουλάς προϊόντα που έχουν να κάνουν με ομορφιά, εμένα θέλω να μου βγάζει όλο αυτό μια ηρεμία. Και η ηρεμία, τα χρώματα που επέλεξες, μου βγάζουν. Μου αρέσουν τα παπούτσια, μου αρέσει το καλσόν, γιατί για κάποιο λόγο στο μυαλό μου οι κρέμες πάντα θέλω να συνδυάζονται με κάτι αγνό, με λουλούδια. Στο δικό μου το μυαλό. Και μου αρέσει όλο αυτό το πράγμα να είναι απαλό σαν εικόνα και σαν αίσθηση. Θα προτιμούσα να το συνεχίσεις, επειδή το σακάκι είναι στενό και stiff. Να το ξεκουράσεις όλο αυτό και θα μου κάνει πιο ωραία σαν εικόνα
να το κάνει λίγο να ταιριάζει πιο πολύ με το κάτω μέρος που είναι το καλσόν και τα παπούτσια. Ναι. Σκέφτηκα, επειδή εδώ έχει ένα... δεν μου ταιριάζαν τα... ναι, δεν μου ταιριάζαν πράγματα από μέσα με εδώ στο στήθος το κόψιμο. Νομίζω ότι τα φούστα εγώ. Ναι. Δεν φαίνεται το είναι μπούστα φόρεμα. Ναι, γι' αυτό το έχω κλείσει, γιατί μου αρέσει καλύτερα σαν εφέ φούστας. Αλλά και εγώ το δοκίμασα πράγματα, αλλά με το κόψιμο εδώ στο σουτιέν δεν πήγαιναν ιδιαίτερα. Αλλά... πιο ωραία είναι σαν φούστα παρά σαν φόρεμα. Σαν φούστα είναι πιο ωραία, ναι. Ιδανικά θα ήθελα να φαίνεται τουλάχιστον εδώ όταν κλείνει το σακάκι κάτι σε γυαλιστερό, σε φλωράλ. Θα ήταν πολύ πιο όμορφο και απαλή σαν εικόνα. Εμένα το τσαντάκι αυτό μου αρέσει, δεν μου αρέσει που το έχεις βάλει χιαστή. Θα προτιμούσα στο χέρα, βέβαια καταλαβαίνω ότι πας εκεί να κάνεις μια δουλειά, αλλά σαν χρώμα το baby blue, που είναι ένα απαλό χρώμα μαζί με τα υπόλοιπα, τα παλ που φοράς, εμένα μου αρέσει πολύ και θεωρώ ότι είσαι πολύ κομψή, γλυκιά, απαλή και θα κάνεις μια χαρά τη δουλειά σου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 3. 11,9 είναι η τελική σου αφορμή. Ήταν υποψήφια προς αποχώρηση. Είχε περάσει μια δύσκολη εβδομάδα γιατί δεν είχε ασυλία, ενώ μόλις είχε έρθει στο παιχνίδι. Οι κριτές την έσωσαν και κατευθείαν πήγε στη θέση της και τώρα θα πρέπει να σηκωθεί από αυτήν για να μας κάνει την πασαρέλα της η Χαρά Βογδοπούλου. Καλώς τη χαρά μας. Γεια σας, Κατερίνα. Δεν θέλω να σε αγχώσω, αλλά κατάλαβες τι έγινε στον καλά. Που σε σώσανε οι κριτές. Το κατάλαβα. Και πήγες κατευθείαν πίσω. Το κατάλαβα. Και δεν έζησες στη διαδικασία της αποχώρησης. Έχεις καταλάβει τι ευθύνη είναι αυτή. Ισχύει. Και την κάνω κουρέλι. Και φεύγει. Λέει, όχι, δεν μπορώ να το αντέξω αυτό το πράγμα. Και υποχωρεί. Λοιπόν, πες μας, σε παρακαλώ τώρα. Καταρχήν, πες μου εμένα πώς αισθάνεσαι. Αισθάνομαι πάρα πολύ καλά. Δυνατή, έτοιμη να τους τιμήσεις για την επιλογή τους. Πολύ ωραία. Πού πηγαίνεις? Λοιπόν, εμένα το αγόρι μου έχει τρέλα με τις μηχανές και τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, και γίνεται τώρα στην Δεύση Θεσσαλονίκη μία έκθεση, tuning show, που... Τι είναι αυτό? Είναι, θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως. Είναι αυτοκίνητα, δεν είναι απαραίτητα όλα καινούρια. Και πιο εξελιγμένα, είναι διάφορα αυτοκίνητα τα οποία τα έχουν, είναι πειραγμένα, δηλαδή έχουν προγράμματα. Αυτά που τους αλλάζουν τις εξαρτήσεις και κάνουν βρουμ στον δρόμο και με εκνευρίζουν, αυτά είναι. Ναι, έχουμε διάφορα τέτοια και αφού του αρέσει λοιπόν που λες, ναι. Έκανα τη χάρη. Τι να κάνεις και εσύ, ναι, έκανες την καρδιά σου πέτρα. Αφού και αυτός... Δεν το ήθελες. Εντάξει, δεν με ενοχλεί. Δεν με πειράζει να θέλω καινούργια πράγματα. Ωραία. Οπότε πηγαίνουμε εκεί, απογευματάκι, να δούμε την έκθεση. Μετά δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσουμε, ξέρεις, ποτάκι. Αλλά... Όπως σας βγει, ρε παιδάκι μου τώρα. Δεν θα αγχωθούμε κιόλα στην έκθεση. Εμείς στην έκθεση θέλουμε να πάμε. Βέβαια. Πολύ καλά. Κορίτσια, παρακαλώ. Λοιπόν, Χριστιανά. Ναι. Κοίταξε. Το look σε σχέση με αυτά που έχεις φέρει μου αρέσει. Είναι ένα καθημερινό look, αλλά δεν βλέπω εκεί που πας βασικά, το concept. Δηλαδή, αν μου έλεγες ότι πας και για έναν καφέ, θα το έβλεπα. Εντάξει, θα μπορούσα να πάω και για καφέ. Δεν είναι κάτι τρελό η συγκεκριμένη έκθεση. Δηλαδή, δεν είναι απαραίτητα γκλαμ. Ναι, αλλά... Πώς να το έβλεπες δηλαδή, να έχει κάποια εξάτμιση που πες ότι... Όχι. Λάγια κάνω. Σίγουρα... Έπρεπε να βάλω εδώ κάτι. Για πες όμως. Σχετικά με το look, δεν μ' αρέσει που χρωματικά το σακάκι με το κάργο παντελόνι
Είναι πολύ κοντινές οι αποχρώσεις. Μ' αρέσει η απόχρωση του μπες, αλλά θεωρώ ότι ένα από τα δύο θα έπρεπε να καφετίζει πιο πολύ. Να είναι διαφορετικά πιο... να είναι πιο έντονη η διαφορά. Γιατί πλησιάζουν πολύ χρωματικά και δεν μου αρέσει αυτό. Τη χρυσή αλυσίδα τη θεωρώ περιττή. Θα μ' άρεσε αν έβαζες κάτι πιο μικρό κοντά στο λαιμό και να μην κρέμεται. Αυτά. Τέλειο. Θέλεις να μπεις κάτι στη Χριστιανή να προχωρήσω? Όχι. Εντάξει, με κάλυψε. Σελένη. Ναι. Πάνω κάτω η Χριστιανά νομίζω ότι τα τοποθέτησε όλα πάρα πολύ σωστά. Αυτό το look μπορεί να τοποθετηθεί σε πάρα πολλές συνθήκες, όχι όμως εκεί που πηγαίνεις. Γιατί? Δεν έχει πρακτικότητα και η τσάντα αυτή επίσης δεν με παραπέμπει. Παραπέμπει σε κάποια βραδινή έξοδο ή κάποια περίσταση. Εντάξει, έτσι, εγώ τη επειδή και εγώ την παίρνω και πρωί. Ναι, δηλαδή. Και εγώ έχω πάει σε τέτοιες εκθέσεις. Καλό είναι να είσαι λίγο πιο casual. Βέβαια τα στοιχεία που έχει βάλει από μέσα είναι προς το casual, αλλά ας πούμε το παπούτσι δεν καταλαβαίνω γιατί να μπει στο look, ξέρεις. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ ωραία εικόνα σε σχέση με τις προηγούμενες. Mm-hmm. Είναι πολύ δημιουργικό. Τέλειο. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα σε πάω στην ειδική, γιατί έχει πάει σε τέτοια έκθεση, περίπου όχι τέτοια ακριβώς, στο Λονδίνο. Εμιλία. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα αυτή την εμφάνιση, εμένα δεν μου αρέσουν καθόλου τα δύο υφάσματα, δηλαδή του σακακιού και του παντελονιού. Θεωρώ ότι το σακάκι είναι πιο χοντρό ύφασμα, γι' αυτό το παντελόνι. Okay. Ναι, γενικά το χρωματικά το look είναι ωραίο. Το μπουστάκι από μέσα είναι πάρα πολύ λίγο για αυτό το σακάκι. Δηλαδή βλέπω, βλέπω μία γραμμή, μετά έχει αφήσει λίγο κυλίτσα και μετά πάλι συνεχίζει. Okay. Θα άλλαζα τσάντα. Το παπούτσι και το βλέπω και δεν το βλέπω για εκεί. Από άποψη και πρακτικότητας και το ύφος του δίνει έτσι μια γυαλάδα σε αυτό το look που είναι ματ. Mm-hmm. Αυτά. Okay. Τέλεια. Λοιπόν, ο μέσος όρος είναι 2,2. Τέλεια. Μιλάμε για άνοδο τώρα. Άνοδο. 2,2. Σε παρακαλώ. Πήγαινε στην Κρητική Επιτροπή. Καλησπέρα. Καλώς τη χαρά. Θα ξεκινήσει ο Στέλιος. Ναι. Λοιπόν, πας σε μια έκθεση αυτοκινήτων πειραγμένων. Ναι. Ωραία. Γιατί δεν έφερες? Τι να φέρει δηλαδή? Τι θέλει να φέρει? Θέλει να φέρει μια ρόδα μαζί της. Ναι. Τι να κάνει? Μια ρόδα καπέλο. μια μπαταρία αυτοκινήτου τσάντα. Α. Ένα καθρεφτάκι. Σχολαρίκι. Μια εξάθμιση να κρέμεται. Ναι, μα δεν είπα. Ένα μπουζί, κάτι να παραπέμπει, ρε παιδί, με εκεί που πας. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα πολύ ωραίο look. Καθημερινό, εύκολο, που σου πάει πάρα πολύ. Έχει μια ωραία ησυχία, που βασικά μπορείς να πας όπου θέλεις με αυτό το look. Mm-hmm. Δηλαδή και η έκθεση αυτοκίνητου δεν έχει κάποιον dress code. Κάτι πιο άνετο για το περπάτημα. Εγώ αυτό. Τρέχεις και εσύ με αυτά. Το θεωρώ χαλαρό. Κοίτα, δηλαδή δεν είναι πολύ ψηλό το τακούνι. Ναι. Θα πάω εκεί απλά να κάνω τη βόλτα μου να τα δω. Δηλαδή δεν θα κάνω και κάτι τρελό. Θα στέκομαι. Ναι. Πόσες ώρες δηλαδή θα είσαι εκεί? Ορίστε. Πόσες ώρες θα είσαι εκεί? Δεν θα κάτσουμε 2-3 ώρες. Θα καθίσουμε. Θα καθίσετε. Αλλά το βράδυ δεν κάθεσαι και στο κλαμπ έξω 10 ώρες με τα ψηλά? Κάθεσαι. Τι μία παρατήρηση. Ναι, αλλά είσαι ξεκουραστή όλη μέρα. Ξεκούραστη θα πάω. Βόλτα κάνω. Θα κοιμάται όλη μέρα. Τα αυτοκίνητα. Έτσι, απλά. Εντάξει. Στο κλαμπ, βέβαια, στέκεσαι σε ένα μέρος και κουνιέσαι λίγο. Δεν αλωνίζεις όλο το κλαμπ. Δεν την έχεις δει τη χαρατινή τις νύχτες. Τι είναι? Μπορεί να αλωνίζει γύρω-γύρω. Και η Νικόλα από πίσω τρέχει με τα τακούνια. Όχι, έχω δουλέψει και υποδοχή και μπαρ που είχα όλο το βράδυ τα ψηλά. Όχι, εντάξει. Τα παπούτσια αυτά είναι από το απόγευμα και μετά μια χαρά που να τα βάλει. Με το look ταιριάζουν πάρα πολύ. Πιστεύω ότι μπορεί να πα σε μια έκθεση αυτοκινήτου. Μια χαρά. Είναι και ολοκληρωμένη η εικόνα σου. Νομίζω είναι και πιο ωραία που έχει φέρει ω τώρα και σου ταιριάζει και πολύ. Γυαλιά θα ήθελα επειδή είναι μέρα. Ναι, το σκέφτηκα να βάλω κάτι κοκάλινα, λευκά, αλλά μετά δεν είμαι ένα πολύ γυαλί σίγουρη. Θα το ήθελα να το δω. Η τσάντα θα προτιμούσα να είναι λίγο μεγαλύτερη. Να κάνει λίγο πιο all day η τσάντα και να μην είναι τόσο μικρή. Όχι ότι αυτή δεν μπορείς να την κρατήσεις. Και τα παπούτσια θα προτιμούσα να έχουν λίγο πιο χοντρό τακούνι ή να είναι sneaker για να το χαλαρώσουν ακόμη περισσότερο. Αλλά του πάει το τακούνι σε αυτήν την εικόνα, είσαι ok. Είναι μια ωραία, εύκολη εικόνα. Και τα λοιπά. Δεν είναι κάποια πρόταση που δεν έχουμε δει, αλλά εντάξει. 2. Ευχαριστώ πολύ. Μια χαρά.
Δημήτρη. Θέλω να κατεβάσει λίγο το παντελόνι. Αυτά τα παντελόνια δεν είναι φτιαγμένα να τα ανεβάσετε τόσο ψηλά. Να το κατεβάσει πιο χαμηλά. Ακριβώς. Γιατί σε πιέζει, σε ενοχλεί και δεν είναι και ωραίο. Δεν είναι φτιαγμένα για να είναι ψηλό μέσα, είναι για normal. Κοίταξε, το τακούνι που φοράς είναι ok, μ' αρέσει. Το παντελόνι μ' αρέσει. Δεν μου αρέσει αυτή η τσάντα καθόλου για εκεί και δεν μου αρέσει που είναι άδεια. Δεν θα ήθελα να έχει χρυσή αλυσίδα για την ώρα που πας και για το σκοπό που πας. Δεν μου αρέσει ο κορσές. Μου είναι πολύ σκληρό το ύφασμα σε σχέση με το παντελόνι, το σακάκι και το εσώρουχο που φαίνεται λίγο. Θα μπορούσε να βάλεις ένα tank top, θα μπορούσε να βάλεις ένα crop μπλουζάκι. Όπως και το σακάκι για αυτό που πας εκεί. Νομίζω ότι δεν είναι σωστό και δεν είναι και ωραίο. Θα ήθελε ένα jacket ή bomber ή jean. Θα το έκανε λίγο πιο casual, πιο ξεκούραστο. Αυτή η εμφάνιση δεν είναι κακή, αλλά είναι για άλλη ώρα, για άλλο σκοπό και όχι εκεί που πας. Όπως και τα μαλλιά σου. Μπορεί να κάνεις δύο πλεξιδάκια μικρά, αλλά τα μαλλιά θα ήθελα να ήταν διαφορετικά. Ίσως να τα έκανες όπως τα έκανε και η Ειρήνη Καζάκη. Λίγο διαφορετικά, λίγο πιο σύγχρονα και πιο cutie. Δηλαδή, πιο πολύ βλέπω την Ήρυδα να πηγαίνει εκεί που πας εσύ, παρά εσένα. Ένα. Ευχαριστώ πολύ. Έγινε και reference η Ειρήνη Καζάκη από τον κύριο Σκουλό. Καταπληκτικό. Ηλιάνα. Χαρά μου. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι το πιο ωραίο look που έχεις φέρει. Σου πηγαίνουν πολύ αυτά τα χρώματα. Εμένα μου αρέσει. Δεν είναι ότι κάτι δεν μου ταιριάζει συγκεκριμένα. Σίγουρα θα μπορούσε να αναβαθμίσει αυτό το look με διάφορους τρόπους και με άλλα παπούτσια και με άλλη τσάντα. Αλλά όντως και αυτά ταιριάζουν που φοράς. Δηλαδή και το σακάκι μου αρέσει και το τζιντζάκι θα το έβλεπα. Και σε άλλη φύτα έβλεπα αυτό το σακάκι που φοράς, γιατί το κάνει λίγο πιο βραδινό, να το φέρεις λίγο πιο πολύ προς το απόγευμα. Και το κολλιέ δεν μπορώ να πω ότι είναι το αγαπημένο μου και θα μπορούσε να φορέσει ένα πιο κοντά στο λαιμό σου. Αλλά ούτε αυτό μου φαίνεται λάθος. Δηλαδή, αυτή είναι μια εικόνα που σου ταιριάζει πάρα πολύ. Και προφανώς είναι και ένα look που φοράς στην καθημερινότητά σου και γι' αυτό το υποστηρίζεις και τόσο πολύ. Επίσης, εμένα τα μαλλιά σου μου αρέσουν πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κοίτα, είναι ωραίο basic look και μπορείς να πας όπου θες. Ευχαριστώ πολύ. Σε θέλω ψύχρεμη. 7,2. Τέλεια. Για σκέψτε το 4,3. Από το 4, ναι, άνοδος. 7,2. Άνοδος. 7,2. Ευχαριστώ πολύ. Μετά από μια περίεργη πραγματικά διαδικασία αποχώρησης, οι κριτές ομόφωνα την κράτησαν στο παιχνίδι. Η Ειρήνη Καζάκη είναι λοιπόν ακόμα μαζί μας. Εντάξει, σήμερα, χαρούμενη πολύ. Πολύ, εννοείται. Για πες πώς ήταν αυτή η διαδικασία για ήταν σένα. Πολύ αγχωτική. Ναι. Κάπως σφίχτηκα. Ναι. Αλλά κάπως, όχι πολύ. Μην τρελαθούμε κιόλας. Εντάξει, ναι. Μην υπερβάλλουμε. Ναι, ναι. Αρκετά, ωραία. Αλλά όλα καλά. Και μετά όταν σε κράτησαν ομόφωνα. Εν τω μεταξύ, ξεκινάει ο κύριος Κουλός και λέει δυστυχώς. Και κάνει αυτό το τρίκι στο λόγο. Ναι. Και μετά σε κρατάμε και κάπως ήμουνα έτσι η παλμή. Πήγε η καρδούλα στα κατά. Οπότε πήρες κάποιες αποφάσεις τώρα για να έρθεις αλλιώς. Ναι. Βασικά να έρθεις εσύ από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι βλέπω. Ειρήνη που μάθαμε και αγαπήσαμε. Αυτή που αγαπήσαμε, ναι. Αυτή εκεί στα λαδάδικα που έβγαινε έξω. Αυτή η Ειρήνη που μάθαμε και αγαπήσαμε όλοι. Λοιπόν, πού πηγαίνεις. Λοιπόν, η Britney Spears. Η Britney, δεν χρειάζεται να πεις καν το Spears. Ναι. Η φιλενάδα σου. Η κολλητή μας. Η κολλητή, ναι. Πριν κάποιους μήνες, ναι. Απελευθερώθηκε. Ναι. Δικαστικά και επίσημα. Έχει ένα χρόνο. Ναι. Mm. Και κάνει συναυλία. Ναι. Έρχεται εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Και πάω εγώ πρώτη-πρώτη, 5 ώρες πριν καν γίνει η συναυλία. Να είσαι μπροστά-μπροστά. Μπροστά στα κάγκελα. Σε αυτή την κατάσταση. Σε αυτήν ακριβώς την κατάσταση. Πολύ ωραία. Σου εύχομαι να περάσεις πολύ ωραία και στην Britney. Μακάρι να έρθει και εγώ θα ήθελα να τη δω. Και με τη βαθμολογία. Ευχαριστώ πολύ.
Μια χαρά. Ωραία είναι. Πάμε στην Ήρυδα καταρχήν που γράφει και ένα είδωλο πάνω από το τριάρι. Υπάρχει κάποια υποστήριξη. Είσαι Britney εκεί και εσύ, είσαι σε αυτή τη κατηγορία. Ναι, εντάξει, μου αρέσει πάρα πολύ η Britney γενικά και λόγω χορού και τέτοια. Ήταν εντάξει. Σωστό. Λοιπόν, μου φτιάχνει τη διάθεση η Ειρήνη πάρα πολύ από την αρχή τη ημέρα. Σήμερα μου φτιάχνει τη διάθεση. Λοιπόν, σου πάει πάρα πολύ αυτό το στυλ, το ξέρεις. Είναι νομίζω από τα πιο ωραία Y2K που έχεις προσεγγίσει. Μου αρέσει πάρα πολύ το μπλουζάκι και, το, βασικά, και το κολιέ και τα γυαλιά. Μου αρέσουν και τα χρώματα που έχεις χρησιμοποιήσει. Λάμπη, σου έχει φτιάξει διάθεση. Φαίνεται αυτό, βγάζεις μια θετική ενέργεια, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μου αρέσει πάρα πολύ, σου ταιριάζει πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Ήρυδα. Μείνε έτσι και εξέλιξέ το. Ευχαριστώ πολύ. Είσαι εσύ. Είναι σημαντικό να έχεις βρει τι σου ταιριάζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ωραία λόγια άκουσες. Πολύ ωραία. Θα ακούσεις τα ίδια και από την Νικόλ. Για να ακούσουμε. Ειρήνη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ. Όντως αυτή την Ειρήνη θέλουμε, όχι την άλλη που σε είχαν συμβουλέψει να γίνεις. Μου αρέσει πάρα πολύ το πάνω μέρος. Πάρα πολύ. Το τοπάκι με τη δαντέλα, το κολλιέ είναι καταπληκτικό. Δεν ξέρω αν συμφωνώ με τα μαλλιά. Παρά είναι cute για την εικόνα αυτή. Ήθελα κάτι crazy, όπως λέγεται το τραγούδι. Κάτι άλλο σε crazy όμως, ναι. Μ' αρέσει και η φούστα. Δεν μου αρέσουν οι μπότες γιατί σου χαμηλώνουν την... σαν να σκοντένουν τα πόδια, νιώθω. Mm-hmm. Έτσι που σε βλέπω μακριά. Τα γυαλιά υπέροχα, η τσάντα καινούρια. Έχει ένα χαρτάκι πάνω. Επίτηδες το άφησες. Γιατί? Δεν ξέρω, μου άρεσε. Θα ήθελα άλλα μαλλιά, άλλο παπούτσι, ένα κατακλείδι και να δω έτσι λίγο δυσκολία στο όλο κομμάτι του styling. Οκ, okay. Ευχαριστώ. Να δω κάτι παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ. Εσύ θεωρείς, ας πούμε, ότι αυτό ήταν εύκολο για την Ειρήνη. Ναι, πολύ για την Ειρήνη. Τα παίζει αυτά στα δάχτυλα, θεωρώ. Όντως, γιατί μπορεί δεν έχεις φέρει κάτι τέτοιο μέχρι τώρα. Y2K και style. Καλύτερα από αυτό. Ναι, θεωρώ ορίστε. Ναι. Ορίστε, είδες. Βλέπω. Σήμερα έχει ξεκινήσει πολύ διαφορετικά η εβδομάδα. Φτύστε μας. Φτού. Φτού και βγαίνω, Όλγα. Σε αυτό το look νομίζω με χαλάνε λίγο οι μπότες. Τι, να σου πω. Ναι. Όχι, συγγνώμη, συνέχισε. Πες άμα θες. Έψαχνα κάτι πολυφορεμένο, ψιλοφθαρμένο, ψιλοβρώμικο για το κόνσεπτ της συναυλίας. Βρήκα αυτή την πότα που την έχω και την φόρεσα. Χρωματικά δεν με ικανοποίησε, αλλά μετά το σκέφτηκα λίγο πιο γενικά, ότι στις συναυλίες, ας πούμε, δεν μας πολύ νοιάζει το παπούτσι. Σε βλέπουν από εδώ και πάνω. Ναι, δεν μας πολύ νοιάζει το παπούτσι. Θα σε πατήσουν, γιατί, ναι, ναι. Ναι, ρε παιδί μου, θες να είναι άνετο και να... Και πιο πολύ δίνεις βάση σε αυτό που θα σε δει η Britney. Θα σε ανεβάσει πάνω. Καλά, και έξω να σε έβλεπα δεν θα έλεγα από πω ας τις βγάλει καλύτερα την πότε δεν μπορώ να τις βλέπω. Αλλά ναι, κατάλαβες. Γιατί στιλιστικά, άμα θέλαμε να πούμε το πιο σωστό, ωραίο, ναι. Το πιο σωστό. Θα ήθελα το μπλουζάκι να είναι πιο κοντό, να είναι δηλαδή πάνω από τα κόκαλα της λεκάνης σου. Αυτό. Και σίγουρα θα ήθελα μία τσάντα που να είναι πιο συναυλιακή, γιατί αυτή στο χέρι θα σε δυσκολέψει. Δεν ξέρω αν έχει μακρύ λουράκι για να μπει χιαστεί, μ' αρέσει το νόμο. Τι, ποιος μου λέει, τι είπες, Νικόλ? Ότι μου αρέσει πολύ στο νόμο. Ναι, στο νόμο ναι, πιο πολύ. Και σίγουρα και εγώ θα ήθελα να δω ένα μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας και ένα πανοφόρι. Οκ, το πανοφόρι. Το πανοφόρι και για στιλιστικούς λόγους, αλλά και για το ότι μπορεί η συναυλία να κρατήσει πιο αργά, να χρειαστεί να βάλεις κάτι από πάνω σου, όλο αυτό. Οκ. Μέσος όρος 2,3. Ευχαριστώ πολύ. Καλή νέα αρχή. Δημήτρη. Ποια είσαι εσύ? Η πρώτη Ειρήνη, η δεύτερη Ειρήνη. Η τρίτη, η τέταρτη. Ποια Ειρήνη είσαι? Θα έλεγα η πρώτη. Αυτή που αγαπήσαμε, που θέλαμε και λέγαμε γύρνα πίσω. Ή έστω τηλεφώνα. Ή έστω τηλεφώνα. Ευτυχώς γύρισες. Γιατί αν συνέχιζες, μάλλον θα μας έβρισκες μόνο στο τηλέφωνο. Ή μπορεί ούτε και στο τηλέφωνο. Με αναπάντητες όμως. εγώ το έζησα το Y2K, εννοείται.
και ήθελα να σου πω ότι πραγματικά βλέπω την ειρήνη που αγαπήσαμε και που θέλαμε και που σε συμβουλέψαμε ότι ξέρεις κάτι, φτάνει, γυρνά. Μπράβο σου. Είναι ένα Y2K πολύ ειρήνη, πολύ original, με όλες τις ατέλειες που έχει, αλλά γενικά ήταν ένα... είναι μια τάση και ήταν τότε όταν είχε πρωτοβγεί πριν 23 χρόνια, που είχε αυτό τον ορισμό του, όχι της υπερβολής των 80's, που κάναμε τον καλά στο προηγούμενο επεισόδιο, αλλά αυτό το τα βάζω όλα, σύνδετα λίγο στενά, λίγο χαμηλό κάβαλα, βγαίνει και λίγο κυλίτσα έξω, μου πάει, δεν μου πάει. Είναι λίγο, σε εισαγωγικά, kitsch, αλλά το σωστό. Εσύ το έκανες πολύ ωραία, θα πας με την Britney, σταμάτησες να είσαι toxic με αυτά που έφερνες. Υπάρχουν κάποιες γνώσεις. Πολύ πεθυσμένο. Ειρηνή. Hit me, baby, one more time. Wow. Ναι, μοίραζε βαθμούς να έρθει μαλαρούχα να μας πει «Oops, I did it again». Μπράβο! Μιλάτε εδώ την Britney. Και τότε θα ξαναβάλουμε το toxic. Αμάν! Πετυχημένο, ναι. Ηλιάνα. Ειρήνη. Ηλιάνα. Επέστρεψες. Τώρα, αν επέστρεψες για τα καλά, θα δούμε. Θέλω λίγο εδώ μπροστά στη φούστα σου, είναι μια ετικέτα έξω και φαίνεται να τη βάλεις μέσα. Συγγνώμη. Εκεί, για να βλέπουμε το look σου πολύ σωστά. Μου αρέσει πολύ η μπλούζα που έχεις επιλέξει και αυτό που έχεις βάλει στο λαιμό σου. Ενώ είναι λίγο παιδικό, κάνει μια πολύ ωραία λεπτομέρεια που είναι πολύ κοντά έτσι στο πρόσωπό σου. Θα προτιμούσα τα μαλλιά σου να είναι κάτω και όχι να είναι έτσι πιασμένα, γιατί έχεις όλα αυτά τα ροζ, έχεις και αυτό το γλυκούλι και αυτά τα ροζ γυαλιά και το θεωρώ κάπως υπερβολή και με αυτό το μακιγιάζ που έχεις επιλέξει. Τώρα, αυτό το τσαντάκι. Oh my god. Όχι, δεν αφήνουμε τα ταμπελάκια επάνω και ο σχεδιαστής που είχε αφήσει επάνω τα ταμπελάκια τα άφησε επί τούτου. Δεν άφησε ξαφνικά τις τιμές. Δεν το έκανα. Ναι. Θα προτιμούσα να είναι μια διαφορετική τσάντα. Ίσως να είναι μια που θα πηγαίνει στη μέση σου πάνω σε ένα χαμηλοκάβαλο τζιν και όχι φούστα. Νομίζω ότι επειδή έχεις ήδη με αυτό το διάφανο μπλουζάκι αρκετή πληροφορία επάνω, θα προτιμούσα να φοράς ένα τζιν κάτω. Και αν αυτά τα παπούτσια δεν φαίνονταν, θα περνούσε στην εικόνα. Αλλιώς θα ήθελα να φοράς και τζιν μπότες. Ναι. Δύο. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα πάμε στον κύριο Κουδούνα. Ναι, λοιπόν, Ειρήνη. Κοίταξε να δεις. Έχεις μια ευκαιρία. Ναι. Μεγάλη. Ναι. Τώρα, είναι σαν να είσαι πίσω 3 εβδομάδες. Ναι. Εντάξει. Ναι. Αυτό το look εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Είναι ρούχα όντως της δεκαετίας, τα οποία όμως δεν συνδυάζονται, δεν γεφυρώνονται. Καμία κοπέλα δεν μπορεί να κυκλοφορήσει έτσι έξω στο δρόμο, όπως είσαι εσύ τώρα. Εντάξει. Για μένα, θεωρώ είναι η τελευταία εικόνα έτσι που βλέπω, αλλά εγώ δεν θέλω ούτε να τα σχολιάσω. Εντάξει, τα μπελάκια που κρέμονται από τσάντες, κάτι μπότες άσχετες, κάτι look τα οποία, ξέρεις, είναι άνοιξη, δεν έχεις πάνω φόρη, δεν είναι ολοκληρωμένα, δεν υπάρχει σκεπτικό, δεν υπάρχει τίποτα. Όχι, φέρε το ιδανικό Y2K, να μιλήσουμε για μόδα. Αν έχεις ανοίξει 3 ντουλάπες και έχεις βγάλει κάτι ρούχα και τα έχεις βάλει και επειδή είναι της εποχής, το πουλάμε σαν στυλ του τότε, δεν είναι. Εντάξει. Το βρίσκω πάρα πολύ κακό αυτό το look. Ευχαριστώ πολύ. 8,3. Αυτή είναι η τελική βαθμολογία. Μπορείς να καθίσεις. Άλλη μία πραγματικά πολύ διαφορετική εμφάνιση από την Όλγα Κοτλιδά. Ας την απολαύσουμε. We'll be right back.
Επειδή όταν μπήκα στο πλατό ήσουν ήδη καθισμένη στην καρέκλα σου, δεν μπορούσα να καταλάβω τι είναι αυτό που φορά σήμερα. Είναι και το κεφάλι έτσι λίγο μαύρο, σε έβλεπα και από εκεί μακριά και λέω τι να έχει σκεφτεί ρε παιδί μου, πού πηγαίνει, γιατί το έχει κάνει αυτό, τι έχει σκεφτεί, αλήθεια. Okay. Έχουν πολλές απορίες. Σου γέννησα όμως σκέψεις. Βεβαίως, πάρα πολλές, ναι. Εννοείται. Ωραία. Για πες μου που πηγαίνεις καταρχήν, για να δούμε και τα υπόλοιπα μετά. Ναι. Λοιπόν, πηγαίνω στην Σύρο. Στη Σύρο, τι ωραία που ναι, έχω πάει εκεί για διακοπές, ας πούμε. Mm-hmm. Κάτσε λίγο να το φτιάξω αυτό γιατί έπεσε. Ωραία. Λοιπόν, πηγαίνω στη Σύρο για διακοπές και γίνεται ένα μπαζάρ κοσμημάτων ναι. στην Ερμούπολη. Ναι. Και πάω έτσι να κυκλοφορήσω στη χώρα, να δω. Τώρα συμβαίνει αυτό. Πιο καλοκαίρι. Πιο καλοκαίρι. Ναι. Και αυτά φορά που μαγιό από μέσα. Ξέρεις, ήθελα να είναι πιο τέτοια η προσέγγιση, ότι είμαι όντως σε νησί και μπορεί, ξέρεις, μετά να πάω και για μπάνιο. Λοιπόν, αυτό είναι μια μπλούζα φόρεμα, μπορούμε να τη φορέσουμε και με τους δύο τρόπους, και αυτό είναι φούστα τσάπς. Είναι φούστα τσάπς. Ναι. Τσάπς. Είναι πώς βλέπαμε στα παντελόνια. Ναι, μπράβο, αυτό που έρχεται εδώ, αλλά είναι εδώ ανοιχτό. Περικνημίδες, αν δεν κάνω λάθος. Όχι περικνημίδες. Όχι, πώς θα λέγα, περί. Κάπως ωραία, μια ωραία. Σκελίδες. Περισκελίδες. αλλά αυτό είναι σε φούστα, δεν είναι μάλιστα. Σε παντελόνι. Ναι. Βαθμολογήστε. Μιλάμε τώρα βαθμολογία για γερά νεύρα, Δοκιμάσεις τρελές. Ναι, δηλαδή δεν μπορεί να το πιάσει πουθενά. Σε άλλες άρεσε πολύ, σε άλλες κυρίες δεν άρεσε καθόλου. Έχω περιέργεια, η αλήθεια είναι. Θα πάμε στη Μέλτα τώρα, που έχει βάλει άσο. Πάμε. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό φοράς, αλλά με αυτό που με χαλάει είναι το παπούτσι. Θα προτιμούσα ένα πιο ανοιχτό παπούτσι και δεν μου αρέσει αυτό στο λαιμό. Και γι' αυτό βάλεις ένα. Θα παίξει και μηδέν. Λίγα τα στοιχεία που σου άρεσε για να βάλεις άσο, βρε Μέλτα μου. Με χαλάει αυτό στο λαιμό και το παπούτσι, επειδή είσαι στη Σύρο και σε ένα καλοκαίρι, είσαι σε ένα νησί, θα προτιμούσα να φορέσεις μια πλατφόρμα ή, όπως είπα, ένα ανοιχτό παπούτσι. Το οποίο είναι κλειστό. Εντάξει, είναι έτσι βέβαια. Ναι. Δες επίσης. Δεν καταλαβαίνω το ένα σου ακόμα. Δεν μ' αρέσει. Δηλαδή δεν μου εξήγησες να πω, ναι, έκανα αυτό, δεν της άρεσε αυτό και έβαλε ένα. Δεν κατάλαβα. Έβαλα ένα γιατί όλο το στυλ, όπως το έχει συνδυάσει, δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει αυτό που βλέπω. Έτσι πως το έχει συνδυάσει αυτή τη στιγμή. Ναι. Εντάξει. Ένα είναι πολύ ωραίο αυτό που φοράς και για νησί. Με χαλάνε όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι ωραίο αυτό που φοράω. Εγώ το έχω συνδυάσει έτσι. Ναι. Είναι πολύ ωραίο. Επειδή το έχω συνδυάσει είναι έτσι, πάρα καλά. Πολύ ωραίο για το νησί και από μέσα φοράς και το μαγιό σου. Είναι αλλά και ωραίο. Εσένα δεν σε αρέσει. Δεν μου αρέσουν όλα τα υπόλοιπα που έχει βάλει. Τα θεωρώ λίγο. Ναι. Ούτε στην Αναστασία αρέσει. Κατάλαβα τι ήθελε. Δηλαδή, θα σιλουέτα θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Γιατί θες να πας και σε ένα νησί, αλλά νομίζω ότι δεν πέτυχες όπως το έκανες. Δηλαδή, χρωματικά. Το παπούτσι. Αυτά τα που είναι τσάπς, φούστα, εγώ μπορεί να τρελαθώ. Δεν μου αρέσουν, δεν μπορώ καθόλου. Γιατί? Γιατί είναι κάτι που μου φαίνεται είναι κάτι πολύ περίεργο. Δεν μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να δώσει σε μια. Δηλαδή, έτσι πως το φοράς, αν ήταν σαν ένα φουστάνι, που το φαίνεται λίγο σαν να είναι φουστάνι με ένα άνοιγμα, θα έχει ίσως ένα πιο πολύ ενδιαφέρον. Αλλά μια φούστα που σταματάει εδώ, δεν ξέρω ποιος μπορεί να τον βάλει και να την φορέσει και να τον κολακέψει. Κοίταξε, είναι ένα πολύ περίεργο ρούχο. Η εικόνα που ήθελα να φτιάξω στα μάτια μου είναι επειδή φόρεσα έτσι με αυτόν τον τρόπο με τον έναν νόμο που κάνει αυτή τη διαγώνη. Ήθελα να δώσω, ας πούμε, αυτό να το άνοιγμα. Ναι. Και το τράβηξες λίγο από εκεί την μπλούζα για να κάνει αυτό. Ναι. Είναι αλλιώς, ναι. Και θεωρώ ότι όντως δεν μπορεί να φορηθεί εύκολα αυτό το συγκεκριμένο. Ήταν μαζί αυτό. Γιατί όχι, είναι διαφορετικά. Του ίδιου σχεδιαστή. Όχι. Περίεργο, γιατί είναι πολύ κοντινά. Είναι πιο δαντέλα το κάτω. Ναι, μπράβο, ναι, το ναι. Πάνω είναι πιο ripped, ας πούμε. Ναι. Καταλαβαίνω, παιδί μου, ότι έκανε μια προσπάθεια. Το κατάλληλο, δηλαδή, δεν είναι ένα εύκολο look να βγάλεις κάτι τέλος, έτσι κάτι μπόχο που είναι και σύγχρονο. Αλλά μετά βάλεις και το leather, το choker, που ήθελε όντως κάτι πιο μαλακό. Το ότι βάλεις κάτι στο μαλλί σου πηγαίνουν σαν αυτά, θεωρώ. Αλλά είναι λίγο αυτό το που ανοίγει εδώ, μου φαίνεται πάρα πολύ. Δεν ξέρω, εγώ το θεωρώ πάρα πολύ λάθος γενικά. Γι' αυτό δεν σου άρεσε. Ναι, σαν συνολική σιλουέτα, όχι, δεν μου άρεσε. Θα το πρέπει να το προσεγγίσεις λίγο διαφορετικά. Τρόμαξε στην αρχή, λέω μου βάλει πάλι άσκα, τι έκανα. Όχι, όχι. Αφού το είπαμε, εντάξει. Ναι. Ωραία. Εμιλέ, έχεις βάλει κι εσύ ένα. Dark mode, on. Ναι. Πολύ μαύρο.
Ναι, ήθελα. Εμένα μου αρέσει η φούστα παρόλα αυτά. Μ' αρέσει πάρα πολύ η φούστα. Θα ήθελα όμως να το παίξεις με ένα χρώμα από πάνω και να το διαφοροποιήσεις. Mm. Διότι τώρα φαίνεται ένα κομμάτι που δεν είναι. Είναι και λίγο κοντά σε ύφασμα, ύφος κτλ. Δεν ήθελα να το δω έτσι. Επίσης, δεν μου αρέσει το αξεσουάρ, αυτό που έχεις βάλει στο λαιμό. Θα ήθελα να το παίξεις με χρυσά αξεσουάρ, αν ήθελες να το βάλεις τελικά με μαύρο. Δεν ήθελα να κάνω αυτή την προσέγγιση. Σίγουρα δεν θα βάζα χρώμα. Ήθελα το μαύρο το καλοκαίρι. Να το προτείνω, ας πούμε, πώς μπορείς να κάνεις ένα μαύρο look και να μην φαίνεται βάρη και τέτοιο. Το πέτυχα, δεν το πέτυχα, οκ, okay, θα δείξει. Και τα αξεσουάρ ήθελα να είναι πιο γήινα, να μην έχουν τόση λάμψη. Να το πω έτσι. Ναι, που δεν υπάρχουν τώρα ουσιαστικά τα αξεσουάρ. Υπάρχει το τσόκερ. Ναι, όμως δεν είναι ωραίο. Ένα τσόκερ δερμάτινο. Ναι. Και η τσάντα παπούτσια πάρα πολύ, πάρα πολύ έντονα για αυτό το mood, για αυτό το look που ξεκινάει από το κεφάλι μέχρι κάτω, μαύρο. Όχι, δεν μ' αρέσει εμένα. Ωραία. Δύο είναι μέσος όρος. Ναι. Η Λένα, ξεκινάς εσύ. Γεια σου, Όλγα. Δεν πήγε καλά αυτό το look. Okay. Να σου πω την αλήθεια μου, όταν σε έβλεπα να κάθεσαι, δεν το έχω ότι δεν θα πάει τόσο καλά. Τώρα που σε βλέπω κι εγώ μπροστά μου, έχω κάποιες απορίες. Μου κάνει λίγο περίεργο να κατέβεις μια βόλτα τόσο στυλιζαρισμένη, στο σημείο της... Είναι τόσο αυτό το ρούχο μετρημένο, που δεν μοιάζει πια να είναι ανεπιτίδευτα ωραίο. Καταλαβαίνεις που θέλω να το πάω. Έχεις προσπαθήσει να το ενώσεις τόσο πολύ, που το έχεις ξεπεράσει. Δηλαδή, έχεις φύγει από το σημείο που θα ήταν ένα ωραίο look που το βλέπεις και λες «Ουάου, wow, έχει ωραίο styling». Είναι αυτό που το βλέπεις σε μια βιτρίνα που θέλει να τα βάλει όλα μαζί επάνω, ό,τι ταιριάζει, να το κολλήσει παρέα, να το αγκαλιάσει. Δηλαδή και αυτό στα μαλλιά σου και η μπλούζα που φοράς και η φούστα που έχεις επιλέξει, το πάνε προς τα εκεί. Ναι. Συμφωνώ με αυτό το δερμάτινο στο λαιμό. Από την άλλη, ήταν κάτι μαλακό. Εμένα δεν θα με ενοχλούσε και αν ήταν λίγο λιγότερο και ανακατευόταν με την μπλούζα. Μπορώ να δω τα παπούτσια σου. Βεβαίως. Τα παπούτσια σου μου αρέσουν. Θα τα ήθελα όμως σε άλλο χρώμα, σε κάτι να μην είναι τόσο έντονο και τόσο λευκό. Τα παπούτσια σου είναι πολύ ωραία. Είχα και κάτι καφέ, αλλά μου χαλούσαν το total, το μαύρο. Δηλαδή... Γιατί το άσπρο το έδεσε το total. Μετά ήταν η λογική του αρνητικού, ας πούμε. Ίσως να έπρεπε να το πάστε σε καφέ και μαλακέ σε ηφαίστα υπόλοιπα για να έρθει να γίνει αυτό το look. Γιατί πραγματικά αυτό που έχει κάνει με την μπλούζα και τη φούστα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Okay. Σου βάλω ένα δύο. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Λοιπόν, Στέλιο. Ναι. Κοίτα, Όλγα, νομίζω ότι έκανες το αντίθετο από αυτό που ήθελες να κάνεις. Δηλαδή, ένα look το οποίο έχει μία μπόχο κατεύθυνση, το έκανες αστικό και όχι... Πιο ριζόρτ, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, νομίζω ότι έκανες ακριβώς το αντίθετο και σε αυτό ευθύνονται τα αξεσουάρ. Καταρχάς, πολύ σωστή επιλογή χρώματος για αυτού του ύφου στο ρούχο, για να μην φαίνεται τουριστικό. Δηλαδή και στη Σύρο που δεν έχει σχέση με την αισθητική των Κυκλάδων ή σε άλλα κυκλαδιτικά νησιά να ήθελες να πας, μια χαρά φοριέται το μαύρο και αυτές οι υφές, αλλά με άλλο styling. Δηλαδή θα ήθελες ψάθα, θα ήθελες υφασμάτινη τσάντα ή δερμάτινη μαλακή τσάντα ή κάτι που να το χαλαρώνει και να το κατεβάζει. Σίγουρα το δερμάτινο τσόκερ αυτό, καθόλου. Αν έκανες κάποιες αλλαγές, αν μπορούσες να το φέρεις στην πόλη και να στέκεται, με κάποιες άλλες αλλαγές να στέκεται στο νησί. Τώρα είναι ένα look με πολλά καλά στοιχεία, αλλά που δεν... δεν. Εντάξει. Εσύ τι σκέφτεσαι, Δημήτρη, για αυτό το look? Η επιλογή των υφασμάτων, τελείως καλοκαιρινή, Όλγα μου, δηλώνει μια ξεκάθαρα νησί, αλλά δηλώνει μια ελευθερία. Δεν έχει μόνο σχέση με την δροσιά, επειδή όλα αυτά ή οι γάζες ή αυτά είναι πιο πολύ σε νησί τα κατατάσσουμε. Δηλώνουν μια ελευθερία, μια άνεση, μια δροσιά, επειδή πάντα είναι καλοκαιρινά, που σημαίνει ότι με το καταπιεστικό αυτό το τσόκερ που φοράς στο δερμάτινο αυτό, εδώ στο λαιμό, δεν έχουν καμία σχέση. Θα έπρεπε αυτό να μην υπάρχει καθόλου. Οπότε δεν ταιριάζουν πάρα πολύ. Εγώ θα ήθελα να το βγάλεις κιόλας, δηλαδή δεν σου χαλάει την εικόνα. Αν είδες κάτι στο λαιμό. Λίγο γυμνός ο λαιμός. Ωραία, γιατί δεν είναι βασιμαντήλα αντίληψη. Θα ήθελα να το βγάλω, να το δούμε. Αυτό που φτιάξε σαν παντάνα. Ναι.
Γιατί δεν την τυλίγεις γύρω από το λαιμό. Να το κάνω μία. Αν και τώρα πάλι θα μπουκώνει πιο πολύ. Θα ήταν πολύ πιο ωραίο, να ξέρεις. Οκ. Okay. Και πιο κομψό και πιο ωραίο. Ωραία. Και πιο άνετο. Ναι. Τώρα αυτό έχει τις αστοχίες της όλογας που ξεκινάει τώρα, που φτιάχνει εικόνες. Αυτά που λέγαμε πολλές φορές, που προσπαθεί και το βλέπω. Αλλά μερικές φορές δεν τα καταφέρνεις γιατί η φαντασία σου είναι αχαλήνοτη πολλές φορές που στο styling πρέπει να κάνεις αρκετές φορές και ένα βήμα πίσω. Γιατί σου το έχω ξαναπεί, από στυλίστρια πρόσεξε μην γίνεις στολίστρια. Ή σολίστρια. Δεν είναι επιθυμητό. Ένα έλογα μου. Περίμενα να έχει διαφορετική έκβαση όλο αυτό. 6. Okay. Είναι η τελική βαθμολογία. Και πάμε τώρα να υποδεχτούμε για πρώτη φορά στην πασαρέλα του My Style Rocks την καινούργια μας παίκτρια, τη Μέλιτα Σαΐνη. Καλώς ήρθες, Μέλιτα. Καλώς σας βρήκα. Πώς ήταν αυτή η πρώτη πασαρέλα εδώ? Λίγο χωμένη, αλλά καλά. Έλα εδώ, θα είσαι στο αστεράκι σου πάντα για να φωτίζεσαι όπως πρέπει. Για να δούμε λίγο κάποια πράγματα για σένα, για να σε γνωρίσουν και τα κορίτσια, αλλά βέβαια και οι τηλεθεατές. Ναι. Πώς χρόνο είσαι? Είμαι 34. 34. Ναι. Πολύ ωραία. Και μένεις εδώ στην Αθήνα? Μένω στη Γλυφάδα. Ναι. Τι ασχολείσαι? Έχω κατάστημα με ρούχα. Α! Ναι. Μάλιστα. Και είμαι και μαμά. Έχω 2 υπέροχα αγοράκια. 2 αγοράκια, πόσο χρονών? Ναι. Είναι 11 και σε μια εβδομάδα θα γίνει 9 ο μικρός μου. Α, κοντά στα δικά μου. Ναι. Εμένα είναι 11,5 και 7. Ναι. Από ό,τι είδαμε, τώρα θα αρχίσουμε να λέμε για το στυλ σου, στις βαθμολογίες είσαι πάρα πολύ αυστηρή, ε. Ναι, γενικά είμαι λίγο αυστηρή. Ως άνθρωπος. Ως άνθρωπος, γιατί είμαι και παρθένος και είμαι λίγο πολύ. Λες, ναι, είναι από ναι, το Παρθένο που μπορεί είσαι να είναι από το Παρθένο, ναι. Είμαι λίγο πολύ αυστηρή. Ναι, γιατί και τέτοια αυστηρότητα δεν την έχω ξανασυναντήσει κι εγώ εδώ. Είμαι. Για να δούμε τώρα πώς θα αντιμετωπίσουν τα κορίτσια εμένα, το δικό σου εντάξει, ναι, πού πηγαίνεις? Λοιπόν, πηγαίνω στο Κολωνάκι να βρω μια φίλη μου να πάμε για φαγητό. Είναι καλοκαίρι και είναι βράδυ. Μάλιστα, θέλεις να πεις κάτι άλλο ή είναι αυτό? Όχι. Μέλιτα, άκου. Παρακαλώ. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Δεν πειράζει. Για όλα υπάρχει μια πρώτη φορά, Κατερίνα. Αυτό είναι μία πρώτη φορά, πραγματικά. Μία πρώτη φορά. Είναι όλη άση, εκτός από την Ήρυδα που έγραψε και welcome. Και έβαλε και ένα δύο. Ευχαριστώ. Έτσι για το ξεκάρφο. Η καλή της παρέας. Το καλό παιδί. Πραγματικά. Όταν είδες τους άσους, ένιωσες κι εσύ μόνη? Κοίτα, εγώ πριν λίγες μέρες ήμουνα στη θέση της. Έχει ασυλία, οπότε είπα να της βάλω ένα δύο έτσι για το welcome. Πραγματικά, όντως το outfit είναι για ένα, γιατί είναι ένα φόρεμα, τα έχουμε πει, ξέρει που έρχεται, εννοείται, όλα αυτά που θα πούνε και τα κορίτσια και είναι απόλυτα λογικό, συμφωνώ σίγουρα μαζί τους, χωρίς να, καν να έχουν μιλήσει. Μάλιστα. Έχει συμφωνήσει έτσι με το πνεύμα ναι, τους αυτή τη στιγμή. Ναι. Υποψιάζομαι τι θα πούνε για το ένα και έχουν δίκιο. Αυτό ωστόσο. Είναι ένα φόρεμα που ταιριάζει πολύ στο σώμα σου και το παπούτσι εμένα μου αρέσει, αλλά εντάξει δεν είναι, όπως μου είχε πει και η Νικόλ, διαγωνίσιμο για την πρώτη σου μέρα σε αυτό το στάδιο που έχουμε φτάσει και είχε δίκιο και σε μένα. Όλγα, έχεις βάλει και ένα, είναι και λίγο το ύφος σου έτσι λίγο κάπως, κοιτάς με... Εντάξει, πολύ διεισδυτικά, να το πω ευγενικά. Εντάξει. Ναι, εντάξει. Είναι ένα φόρεμα. Ναι. Είπες ότι είσαι και αυστηρή με τον εαυτό. Ναι, σίγουρα, εντάξει. Είναι... Ανέβασες αυτομάτως. Όχι τα στάντα. Το ότι τέλος πάντων η αυστηρότητα σημαίνει άρα ότι ξέρεις, απαιτείς και από σένα. Ναι, ναι, όχι, φυσικά δεν είναι. Ένα φόρεμα είναι ένα φόρεμα αυτό. Ένα φόρεμα είναι ένα.
Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Θα έβαζες ένα ούτως ή άλλως... Και δεν μου βάλε ένα. Ναι, δεν έχει όχι να κάνει βέβαια. Αυτό. Ναι. Όχι βέβαια. Εμιλία μου. Τι να πω κι εγώ. Γιατί... Βρες κάτι οπωσδήποτε πάντως. Πραγματικά. Ήρθες από τη Γλυφάδα. Με κατάστημα ρούχων έχεις, έτσι, σωστά. Ναι, 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 φυσικά. Ωραία. Έχεις δει τα επεισόδια, είμαστε περίπου πολύ κοντά στο τέλος. Γιατί να έρθεις με ένα φόρεμα? Είμαι casual, γενικά είναι το στυλ μου αυτό. Είμαι πιο απλή. Δηλαδή, αυτό θα επέλεγες ούτως ή άλλως. Ούτως ή άλλως για να βγω, για να πάω, για να φαγητώ κάτι. Χρόνο, ναι, κατάλαβες. Δεν είναι θέμα μόνο θέμα χρόνο. Τι βαθμό θα έβαζες στον εαυτό σου σήμερα? Ένα τέσσερα, ένα τρία. Τέσσερα θα έβαζες. Ναι, ένα τέσσερα, ένα τρία, ναι. Εξαιρετικά. Πολύ ευχαριστώ. Ωραία. Κάτι άλλο? Όχι, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Άκου. Παρακαλώ. Ακούω. Λοιπόν, είναι πολύ χαμηλός ο μέσος όρος. Ναι. Αλλά ας πούμε ότι είναι η αρχή. Και από εδώ και πέρα θα μάθουμε. Πάμε δυναμικά, δεν πειράζει. Όχι, δεν είναι πολύ δυναμικό. Είναι 1,1. Δεν πειράζει. Αλλά δεν ξέρεις πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτό. Πήγαινε στους κριτές. Καλώς στη Μέλντα. Καλώς ήρθατε. Στέλιο, σκέφτομαι. Ναι. Εσύ που είσαι η κολόνα του σπιτιού μας. Ναι. Ο βετεράνος του My Style Rocks. Θα ξεκινήσω εγώ. Θα ξεκινήσεις. Ευχαριστώ, Κατερίνα. Λοιπόν, πριν εσύ έβαλες σε κάτι συμπαίκτηρες σου 1, 2. Ναι, ναι, ναι. Κανονικές βαθμολογίες δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Γιατί πιστεύεις ότι αυτό είναι για 4? Γιατί πιστεύω ότι είναι για 4. Ναι, ναι. Γιατί δεν έχει πολλά. Πέρα ότι είναι ένα απλό φόρεμα. Mm-hmm. Δεν έχει πολλά χρώματα έντονα, δεν έχει, δεν ξέρω, έχει. Είναι ένα απλό φορεματάκι το οποίο ισχύει. Είναι και συνδυασμένο πολύ πιο απλό, δεν έχει τα περίεργά του, τα αυτά, οπότε... Δηλαδή, αυτό ας πούμε το φόρεμα είναι, εσύ ντύθηκες και λες θα πάρω από 1, το πολύ 4. Ναι, γιατί δεν έβαλα κάποιο επιπλέον αξεσουάρ, κάτι, για να μπορώ να... Να πάρω κάτι. Γιατί παραπάνω. Νόμιζα ότι είχες το 4 σαν δεδομένο. Όχι, όχι, όχι. Α. Αυτό δεν είπε. Αφού είπε ότι θα βαθμολογήσει τον εαυτό της με 3 και με 4. Αυτό καταλάβαμε. Τι λέτε, κορίτσια, συγγνώμη. Ρώτησε η Όλγα πόσο. Η Εμιλία, συγγνώμη. Πόσο θα το βαθμολογούσε και είπε 3 με 4. Ναι. Ναι. Οπότε όχι, όχι 1 μέχρι 4. Είπες ότι θα βαθμολογούσα τον εαυτό μου 3-4. Ναι, από το. Ναι, από... Ενώς από το 1 ναι, μέχρι το 1, 2, 3, 4. Εντάξει, απλά δεν τα μέτρησε όλα. Ναι. Κοίταξε, αν δεν είχε την ετικέτα που φαίνεται από το άνοιγμα του φορέματος, το φορέμα σου πίσω ένα άνοιγμα. Uh-huh. Και υπάρχει μια άσπρη ετικέτα με οδηγίες πλησίματος στο πλάι, που όταν περπατάς φαίνεται πάρα πολύ έντονα. Οπότε αυτές τις ετικέτες, να ξέρεις, τις κόβουμε. Και από όλα τα ρούχα της ντουλάπας σου, ναι, λες θα βάλω ένα μαύρο φόρεμα, να είμαι καλά. Ναι. Γενικά η ντουλάπα μου είναι πολύ του μαύρου. Δηλαδή δεν είμαι πολύ του χρώματος. Άρα από ό,τι καταλαβαίνω αυτό θα συνεχιστεί έτσι όλη την εβδομάδα. Με το μαύρο? Όχι, με το τίποτα. Όχι. Όχι. Επειδή ξέρεις, οι μέρες εδώ περνάνε γρήγορα. Ναι, το... Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, έχεις ασυλία, οπότε δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς. Όμως, για να μην τρώμε και πολύ χρόνο και από τις συμπαικτριές σου και από τον κόσμο που μας παρακολουθεί, το ένα φόρεμα χωρίς styling είναι κάτι που στο My Style Rocks δεν έχει θέση. Ναι. Εντάξει, είναι ένα ρούχο που σου πάει πολύ. Μπορείς να πας πραγματικά όπου θέλεις με αυτά τα παπούτσια, αλλά δεν έχει κάτι να συζητήσουμε. Μάλιστα. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, οπότε αναγκαστικά και εγώ θα πρέπει να βάλω έναν. Χαμηλό βαθμό, το χαμηλότερο δηλαδή, που αυτός είναι το 1. Ναι, αλλά ανυπομονώ να δω τι έχεις να μας δείξεις στην πραγματικότητα μόλις λίγο συντονιστείς εδώ με την κατάσταση. Ναι, ευχαριστώ. Δημήτρη. Μέλντα, με το ωραίο όνομα. Έχεις και ένα κατάστημα με ρούχα. Ναι, ναι, ναι. Δεν θέλω να σε προειδεάσω για το τι θα συμβεί και ελπίζω να συμβεί το αντίθετο, γιατί ένα άλλο κορίτσι που ήταν πριν από σένα εδώ με κατάστημα με ρούχα δεν της πήγε πάρα πολύ καλά, που ελπίζω σε να πάει καλύτερα. Αυτό λοιπόν το ρούχο δεν είναι τώρα διαγωνίσιμο, είναι πάρα πολύ απλό. Η τσάντα που έχεις είναι υπέροχη. Ναι, ναι. Λοιπόν, με αυτή τη τσάντα νομίζω θα βάλεις τα γυαλιά σε όλες τις συμπαίκτριές σου. Όχι, έχω φέρει στην μια κυριολεξία. Πολύ. Τι έφερε στη θήκη των γυαλιών? Ναι, είχα φέρει μια διαφορετική, αλλά είχε και αυτή πάνω
σβαροσκάκια και διάφορα και λέω θα βγω τελείως, λες και πάω σε γάμο, δεν ήθελα. Α, ήταν overstyling. Οπότε ήταν μια απειλή και λέω εντάξει, από το να με τελείως. Ναι, okay. Ωραία. Μέλντα μου, ναι. Ελπίζω στο επόμενο επεισόδιο ναι. να ντυθείς για να διαγωνιστείς, γιατί αυτό δεν είναι διαγωνίσιμο τώρα και δεν είναι και πολύ ωραίο. Ναι. Και όταν είπες casual, ήρθες έτσι που δεν είναι καθόλου casual. Okay. Casual, έτσι είπε. Μ' αρέσει το casual, αλλά το casual... Το απλό εννοούσα, ότι δεν θα με δείτε με πολύ... Ένα απλό βραδινό φόρεμα δεν είναι casual. Άλλο το casual. Η Λιάννα μου. Μέλντα μου, ναι. Ξέρετε ότι πρόκειται να μπείτε. Έχετε τα τάσκα, έχετε τα καλά νωρίτερα, ακόμα και από εμάς πολλές φορές, για να είστε προετοιμασμένες. Καταλαβαίνω ότι είσαι ομά και έχεις δύο παιδιά, αλλά το γεγονός ότι είσαι ομά και έχεις δύο παιδιά, σε βάζει σε μια κατάσταση που μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα καλά, σε λιγότερο χρόνο. Μα ήδη τα κάνω, δε. Οπότε θα ήθελα τη στιγμή που διάλεξες να έρθεις εδώ και δήλωσε συμμετοχή, να πεις μωρέ, ας χάσω και 10 λεπτά τον ύπνο, να περάσω λίγο από το μαγαζί ή να κοιτάξω λίγο καλύτερα την ντουλάπα μου για να φέρω ωραία look. Γιατί έχεις μπει σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο αυτή τη στιγμή στο show, καθώς οδεύουμε προς τον τελικό για να βγάλουμε την νικήτρια και έχουμε σένα μπροστά μας που έχεις και μια εβδομάδα ασυλία, που σημαίνει ότι αυτήν την εβδομάδα εσύ αν δεν φέρεις ωραία look και έρχεσαι κάθε μέρα με ένα φόρεμα και μια θήκη γυαλιών, δεν θα αποχωρήσεις και μπορεί να χάσουμε μια παίκτρια που να μην της αξίζει. Ναι. Άρα θέλω να το δεις λίγο αλλιώς. Όπως θα έπρεπε δηλαδή. Οπότε, Μέλντα μου, θα σου βάλω κι εγώ το ένα το γλυκό. Ευχαριστώ. Καλή αρχή. Ευχαριστώ. Λοιπόν, η πρώτη τελική σου βαθμολογία στο παιχνίδι είναι 4,1 και ελπίζω να μην το ξανακούσουμε αυτό, να πηγαίνεις τώρα όλο και πιο ψηλά. Το εύχομαι κι εγώ. Καλή αρχή. Ευχαριστώ. Μπορείς να πας θέση σου. Εμένα πάντως το καπελάκι της μου αρέσει πάρα πολύ. Τώρα, αν αυτό θα αρέσει στους κριτές, στα κορίτσια, πώς το έχει συνδυάσει, γιατί το έχει συνδυάσει έτσι, όλα αυτά θα τα δούμε σε πάρα πολύ λίγο. Γιατί η Χριστιάνα Κατσιέρη έρχεται. Γεια σου, συνόμε. Γεια! Πολύ ωραίο το καπέλο. Ευχαριστώ. Πολύ ωραίο είναι. Mm. Μ' αρέσουν αυτά πολύ εμένα. Ναι. Πού πηγαίνεις? Πάω να γραφτώ σε μια σχολή μαγειρικής. Γιατί μου αρέσει πολύ μαγειρική. Τι ωραίο αυτό. Επαγγελματικά θα το κάνεις δηλαδή ή έτσι για να μάθεις να μαγειρέψεις για τον εαυτό Όχι, σου. Ξέρω. Ξέρω. Ξέρεις. Δηλαδή, άμα δω μια συνταγή στο διαδίκτυο, ναι. θα την κάνω υπέροχη. Μπράβο! Ναι. Αυτό σημαίνει ότι έχεις καλό χέρι, ρε παιδί μου. Ναι. Δεν το έχουν όλοι οι άνθρωποι, ας πούμε, αυτό. Ναι, το ξέρω. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι ταλέντο κι αυτό. Ναι. Και να τα κάνεις και με αγάπη. Έτσι που λέγε πάντα η μαμά μου. Λοιπόν, μπράβο, συγχαρητήρια, να πας στη σχολή, να πάνε όλα καλά. Πού ξέρεις, ξέρεις. Εγώ έχω ένα ξάδερφο που ήταν διδάκτορος της φιλοσοφίας. Α. Και τώρα είναι βραβευμένο σεφ. Αυτό θα σου πω μόνο. Mm. Τα παράτησε όλα και έγινε σεφ. Μάλιστα. Και θριαμβεύει. Εύχομαι αντίστοιχα και η βαθμολογία. Ναι. Δεν την περίμενα αυτή τη βαθμολογία. Ναι. Είναι αρκετά χαμηλή. Ναι, είναι. Αναστασία, έχεις βάλει ένα. Λυπάμαι για αυτό το ένα, αλλά αισθάνομαι ότι δεν είναι πρόταση. Δηλαδή, θα σου πω ότι θεωρώ ότι είναι λάθος. Ναι. Αυτό είναι φούστα πάνω από το παντελόνι. Mm. Γιατί τώρα. Δηλαδή, τι θα του δώσει παραπάνω, βάλει μια φούστα πάνω από το παντελόνι. Έλατε. Δηλαδή, πρέπει κάτι να έχει να κάνει για να καταλαβες. Δηλαδή, γιατί και με το layering, νομίζω λέει, ας βάλουμε και ένα layering που να έχει ενδιαφέρον. Κατάλαβες θέλω να σου πω. Ναι, ναι. Δεν το λέω πειραχτικά, στο λέω. Λοιπόν, είναι, αυτή η φούστα ήταν μια κολλητή φουτσίτσα με το παντελόνι. Δεν θα έπρεπε νομίζω να είναι εκεί. Την ήθελες πιο φαρδιά. Γιατί δεν είναι απαραίτητο να βάλει μια φούστα πάνω από ένα παντελόνι. Το ξέρω, ναι. αλλά δεν το έχω ξανακάνει κι εγώ. Layering κάνεις όμως γενικά. Βάζεις ναι. πράγματα πάνω. Το ναι. έχω κάνει, ναι, και με το Total Denim.
Ναι, μπράβο, το θυμάμαι αυτό. Δεν ήμουν εδώ, νομίζω, αλλά το έχω δει, ναι. Λοιπόν, αυτό το νιόν που έχεις βάλει από μέσα, επειδή είναι όλα μαύρα και έτσι, είναι και διαφορετικά μαύρα λίγο. Δηλαδή το παντελόνι είναι λίγο πιο ανοιχτό μαύρο, είναι ντένιμ όλα. Ναι. Ε, δεν είναι σετ, είναι διαφορετικά. Όχι, διαφορετικά. Φαίνεται, φαίνεται ότι είναι διαφορετικά από τις υφές. Ε, φοράς και αυτό το νέον και είναι, το κάνει ακόμη πιο σκληρό. Ναι. Χρωματικά, στα δικά μου μάτια. Και είναι και λίγο φθινοπορεινό. Δηλαδή, βάλεις και το μαύρο το καλτσάκι. Αυτό κάνει αυτόματα πιο. Καλά, οι σχολές. Ναι. Φθινόπωρο ανοίγουν. Ναι. Και εγώ πάω να γραφτώ. Ναι, φθινόπωρο. Οπότε. Άρα θα το τοποθετούσε αλήθεια στο φθινόπωρο τώρα. Έξι. Μπορούσε. Τρίπλα. Ταντάν. Ναι. Αυτά είναι τα βασικά μου σχόλια. Ναι. Θεωρώ δηλαδή ότι δεν είναι μια πρόταση και ότι τη είναι λίγο τη Χριστιανά που είναι έτσι και δύο μέτρα. Και είναι, δηλαδή δεν ξέρω. Και το κάζω, άλλε θέλω να είναι έτσι λίγο πιο. Να έχει να πει κάτι. Αυτό μου φαίνεται δεν έχει να πει κάτι. Ναι, επειδή μάλλον δεν έχει χρώμα. Και αυτό. Για το σκληρώνει πάρα πολύ. Αυτά τα μαύρα θεωρώ. Ναι. Ναι. Σελένη. Λοιπόν. Και εγώ το βρίσκω φθινοπορεινό το look σου, γιατί είναι και αυτό το αναπάντεχο. Λαχανή, lime από μέσα. Ναι. Δεν νομίζω ότι προσθέτει κάτι Χριστιανά στην εικόνα. Ναι. Και η τσάντα δεν μου αρέσει. Mm. Αυτά, λεπτομέρειες, αλλά νομίζω ότι είναι εκτός εποχής, τελείως. Εντάξει, είπα, οι σχολές ανοίγουν. Ναι, ναι, το άκουσα. Οπότε. Ναι, αλλά δεν είναι και ναι, εκείνη η περίοδος των εγγραφών. Είναι πιο προς χειμώνα, κατάλαβες. Ναι, είναι Οκτώβρη. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, Ειρήνη. Μου αρέσει που το καλσόνι σου, καλσάκι σου και είναι λίγο σκισμένο. Δεν ξέρω. Για σένα το έκανα. Δεν ξέρω αν έγινε επίτηδες ή κατά λάθος. Σου αρέσει που είναι. Ναι. Α, αφού εγώ το έχω δώσει αυτό το τύπο, ότι είναι ωραίο. Α, ναι, το σωστά. Έκανα μπας και πάρω κανέναν έξτρα βαθμό σωστά, την Ειρήνη. Σωστά, ήταν αυτές οι συμβουλές που μας έδινε. Ναι, όντως μου αρέσει. Δεν καταλαβαίνω κι εγώ τη φούστα πάνω από το παντελόνι. Η τσάντα επίσης δεν μου αρέσει και το παπούτσι το λουστρίνι. Δηλαδή, δεν μου αρέσουν πολύ αυτά τα στοιχεία, γι' αυτό και δεν σου έβαλα κάτι παραπάνω. Δεν σου αρέσουν πολύ. Ναι, δεν είναι, ας πούμε, το ότι είναι στη μέση και λέω, άντε, να το κλέψουμε λίγο. Ναι. Αυτό. Εντάξει. Ο μέσος όρος σου είναι 2. Ωραία. Πήγαινε το όρος σου, κριτές. Η Χριστιανά έρχεται με αγωνία. Εγώ αυτό για εγγραφή. Ναι. Και ξεκινάει ο Δημήτρης. Δηλαδή τώρα σκέφτομαι, βρε Χριστιανά, εγώ αν πήγες να κλείσεις εισιτήρια για χιονοδρομικό κέντρο του χρόνου για να πάρεις καλύτερη τιμή, θα σε έβλεπα με γούνες. Όχι. Γιατί πας έτσι επειδή οι σχολές ανοίγουν το Σεπτέμβριο. Ναι. Και πας λίγο φθινοπορεινή. Άκουσε με. Και τι μας νοιάζει. Δεν το πας καλά. Έχουμε πει, οι εμφανίσεις που θα φέρουμε είναι προτάσεις για το τώρα. Οπότε ναι. Μη μου λες τέτοια τώρα, εγώ δεν είμαι συμπαίκτη σου. Α, εντάξει. Θέλω να μου πεις, αυτά μπόρεσα να βρω, αυτά έχει η ντουλάπα μου. Εγώ θέλω αλήθεια και θα την εκτιμώ, όπως ναι, εκτίμησα βέβαια. Και την αλήθεια της Ειρήνης. Οπότε ναι, μη μου λες εμένα τώρα τέτοια, εγώ δεν κάθομαι από εκεί. Ναι, και ήθελα να αποτιμάσω τα κορίτσια βέβαια, γιατί τα κορίτσια είναι πολύ έξυπνα, ναι. Δεν ξέρουν. Ναι, πες μου, δεν μπόρεσα, είναι τα ρούχα μου, αυτά έχω. Η αλήθεια είναι έχω πιο χειμερινά ρούχα. Mm. Ή καλοκαιρινά φουλ για Μύκονο και τα λοιπά. Μην δεν τα φέρεις, γιατί χθες σε ένα άλλο προηγούμενο επεισόδιο πότε ήταν η Νικόλ πήγε στη Μύκονο. Φέρε αυτά. Γιατί είναι άρθει στην Όπορο. Νιώθω ότι δεν θα πάρουν καλό βαθμό, γιατί εντάξει δεν ενώ θα... Ενώ νιώθες πολύ καλά να πάρεις καλό βαθμό με αυτά, που είναι off-season κάπως τώρα. Έχετε δίκιο σε αυτό. Παρ' όλα αυτά, άκου. Ναι. Εγώ βλέπω την Χριστιανά μέσα σε αυτό, γιατί σε πολλές εμφανίσεις, γιατί το ξανακάνουμε κουβέντα, δεν έβλεπα Χριστιανά, έβλεπα άλλα πράγματα. Βλέπω τις αστοχίες τις δικές σου, τα λάθη τα δικά σου, τα λάθη της ηλικίας σου, τα στιλιστικά. Και επειδή είμαι σε αυτό το mood σήμερα, ότι εγώ πραγματικά θέλω να δω ξανά από κορίτσια που είχαν χάσει λίγο το δρόμο τους, να δω τον εαυτό τους και σιγά σιγά να εξελίσσονται, εγώ το εκτιμώ αυτό. Ναι. Και θα σου βάλω ένα βαθμό παραπάνω, γιατί είσαι η Χριστιανά που επανήλθε μετά από κάποια επεισόδια που είχες, θεωρώ εγώ, κάποια μικρή βοήθεια. Έχουν υπάρξει και καλύτερες εβδομάδες από εμένα. Εννοείται. Ναι. Και εγώ θεωρώ ότι πολλές φορές έχω δει με κάποια outfit που το styling δεν ήταν η Χριστιανά. Και δεν λέω ότι σέντησε κάποιος, απλά
μπορούμε να αναγνωρίσουμε στα μάτια μας ναι. το στυλ και την αισθητική κάποιου. Καταλαβαίνω τι λέτε. Οπότε εγώ προτιμώ τα δικά σας λάθη παρά τα λάθη κάποιων άλλων. Εγώ. Ναι. Γι' αυτό θα δώσω και σένα έτσι ένα πουσάρισμα. Ναι. Είμαι σε καλό mood, θα σου βάλω Ωραία. Δύο. Ευχαριστώ. Προχωρούμε στην Ηλιάνα. Τι θες να πεις και καταπιέζεσαι, για πες. Ότι πολλές φορές ναι. Μου είχατε παραξηγήσει τα looks. Δηλαδή θεωρώ ότι έχει πολύ ενδιαφέρον έχω αυτό. Παραπάνω δυνατότητες από αυτές που πιστεύετε. Ναι, και σήμερα ήρθες να μας αποδείξεις. Όχι. Α, όχι σήμερα. Όχι. Ήρθες κάποια άλλη μέρα. Υπάρχουν μέρες. Θα έρθεις κάποια άλλη μέρα. Έρχομαι εγώ. Κάνω λίγο μπρος-πίσω, μπρος-πίσω. Πότε θα τις δούμε αυτές τις δυνατότητες, δηλαδή. Δεν έχετε δει δυνατότητες από εμένα. Όχι, νομίζω ότι είναι το πηγαίνει να δεις αν έρχομαι. Αυτό που θέλει να μας πει. Απλά πες μας πού να πάμε να σε δούμε. Και έχω βάλει βαθμό, γιατί δεν εδώ, το πάκανα. Να παραμείνετε κι εσείς κι εγώ για να τις δείτε. Παραμείνουμε. Εμείς θα παραμείνουμε πάντως μέχρι το τελευταίο επεισόδιο, σίγουρα. Το ξέρω. Το μόνο ξέρουμε. Σίγουρο. Εδώ θα είμαστε λοιπόν. Πρώτο Θεός, να δούμε, θα δείξει. Ναι, άρα τι, δεν είναι αλήθεια, πού θέλεις να καταλήξεις με αυτό, ότι έχουμε δει καλύτερα look από σένα, άρα... Αυτό το είπα, γιατί μου είπε ο κύριος Κουλός, ναι. ότι έβλεπα, ότι βλέπα, συγγνώμη, ότι βλέπατε κάποιες φορές ναι. να μην είναι οι δικές μου στυλιστικές ικανότητες. Ένα κορίτσι που έκανε κάποια styling καταπληκτικά, ναι. δεν μπορεί να έρθει σήμερα. Ναι. Τέρμα. Το καταλαβαίνω Εντάξει, γιατί μπορεί, τέλεια. Αλλά ναι. Τέλεια. Αλλά, όχι, περίμενε. Ας τρώμε λόγο. Άσε να μιλήσουμε με το παιδί. Άντε, μιλά. Δεν πήγα να ψωνίσω, αυτό είναι όλο. Δεν. Άλλες φορές... Ναι. Έχω ψωνίσει, τα έχω γυρίσει όλα, γύρναγα ναι. το βράδυ. Ναι. Τώρα δεν. Άκου, σε έχουμε Είμαι δει, θα τα καιρό, πούμε... Ναι. Τώρα γνωριζόμαστε τόσο πολύ καιρό ναι. εδώ. Γιατί είναι... Σαν άρχισε πρώτη μέρα. Σε έχουμε δει και έτσι και γιουβέτσι. Το ξέρω. Δεν καταλαβαίνεις. Όπως έχουμε δει και την Ειρήνη Καζάκη. Μια χαρά Καμία τα λέμε. Σχέση. Σήμερα σε βλέπουμε Εγώ χριστιανά. Μια ερώτηση να σου κάνω. Πιστεύεις ότι είμαστε χαζοί, ναι όχι, ή όχι. Βέβαια. Όχι. Ωραία. Άρα γιατί αρνήγεις αυτή τη συζήτηση τώρα. Είσαι εδώ γιατί κάποια πράγματα δεν μπορούσαν να αποδειχτούν. Με το ένα ή ναι. τον άλλο τρόπο περάζει τα επεισόδια και δόξα τω Θεώ να ναι. λες και είσαι εδώ. Γιατί ανοίγεις αυτή τη συζήτηση. Για να μας κάνει να αισθανθούμε περίεργα. Που Όχι σε βέβαια. Κρατήσαμε. Όχι βέβαια. Τώρα τι μας λες τώρα και απαντήσω. Ξαναφέρνεις. Τι να απαντήσω, ότι ήθελα δεν είχες βοήθεια σε κάποια look. Να μην μιλάω. Τι Όχι παιδί, να μιλήσεις, να πεις ό,τι θες, αλλά γιατί να λες ψέματα. Ψέματα δεν λέω, δεν μπορείτε να ξέρετε μα λέω ψέματα. Μάλιστα, ηλίκη. Άρα εσύ όλες οι εικόνες που έφερες είναι δικές σου, χωρίς καμία βοήθεια. Μία αντιγραφή, το ξέρετε. Αντιγραφή έφερες. Ναι, μία ένα look που ήταν σε βιτρίνα. Το ξέρουμε όλοι. Ένα, ναι. Τα υπόλοιπα ήταν κομμάτια. Δεν ήταν έτοιμα. Για ένα-δύο εβδομάδες που έφερνες κάτι look άσχετα με σένα, όλα ζυγισμένα, καλά, όλα μια χαρά, ήταν look που ήταν αντιγραμμένα. Το άλλο φόρεμα ήταν ενός σχεδιαστή, σας το έχω πει αυτό. Ναι. Δεν έχω πάρει ποτέ βοήθεια στυλιστική από κάποιον στυλίστα. Καλά. Άμα θέλετε να πιστεύετε το αντίθετο, δεν. Εγώ να σου πω την αλήθεια, πιστεύω το αντίθετο Εντάξει. και το πιστεύω ότι και να λες. Ναι, το ξέρουμε. Το ότι παρέμεινε στο παιχνίδι γιατί δεν υπάρχουν ναι. αποδείξεις, αυτό είναι επίσης ένα δεδομένο ότι κανείς δεν μπορεί να σε κατηγορήσει. Γιατί οι κανόνες του παιχνιδιού σου επιτρέπουν να παραμείνεις στο παιχνίδι. Ναι. Όμως, εγώ ας πούμε να με κοροϊδεύεις μέσα στα μούτρα μου, δεν το ανέχομαι. Εντάξει. Και βάζω εγώ τέλεια σε αυτό. Εντάξει. Αλήθεια, καμιά φορά απορώ τι θέλετε όταν έρχεστε εδώ. Τι εννοείται. Ενώ ότι έχετε έρθει εδώ να διαγωνιστείτε για τα ρούχα σας, για το στυλ σας, να κερδίσει μία από εσάς, να σας γνωρίσει ο κόσμος, να κάνετε κάτι άλλο στη ζωή σας κτλ. Ή έχετε έρθει εδώ απλά για να χτίσετε μία προσωπικότητα και έχετε πραγματικά αισθάνομαι ότι έχετε όλες ένα σενάριο και ότι παίζω σε σαπουνόπερα ώρες-ώρες. Τουλάχιστον πείτε ότι είμαστε και εμάς, να παίξω καλά το ρόλο μου. Δηλαδή, να μπω κι εγώ μέσα στο mood και να το συνεχίζω. Μην λέω γιατί μας κοροϊδεύετε με στα μούτρα μας. Να λέω ναι, μπράβο, τέλεια, όλα ωραία. Εγώ δεν κοροϊδεύω κάποιον. Δεν είπα ότι κοροϊδεύεις. Είπα ότι και εσύ παίζεις το δικό σου ρόλο. Ρόλο δεν παίζω, είμαι αληθινή, αλλά ναι. Έτσι είναι. Αχ, και ξεκινήσαμε τόσο ωραία. Χριστιανά μου, το look σου δεν είναι ωραίο. Είναι πολύ φθινοπορεινό και δεν καταλαβαίνω γιατί έφερες ανοιξιάτικα μετά από τόσα επεισόδια και όσα έχουμε πει ένα look για τον Οκτώβρη. Ναι. Δηλαδή, μόνη σου καίγεσαι. Ένα.
Ευχαριστώ. Στέλιο, ναι. Τώρα η σειρά σου. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εγώ δεν θα κάτσω να αποδείξω σε κανέναν το πώς κάποιος άνθρωπος που έχει μια εμπειρία χι χρόνια μπορεί να διαβάσει ένα look αν το έχει κάνει ο ίδιος άνθρωπος με ένα άλλο look. Αυτά τα πράγματα είσαι πολύ μικρή. Ναι. Και με πολύ λίγες εμπειρίες για να μπορείς να τα αντικρούσεις, δεν μπορείς να τα αντικρούσεις, εντάξει. Το ότι είσαι εδώ, πραγματικά θα ήθελα πάρα πολύ να το σέβεσαι και να μας σέβεσαι και εμάς, χωρίς να ανοίγεις ξανά συζητήσεις που δεν οδηγούν πουθενά. Εμείς τα αφήσαμε πίσω. Άστα και εσύ πίσω, να πάμε παρακάτω. Είσαι εδώ προς το τέλος του παιχνιδιού. Κάνε focus στο τι ρούχα θα φέρνεις. Στο να παραμείνεις και να φτάσεις στον τελικό που θα... Με την αξία σου, ρε παιδί μου. Ναι. Να ανοίγουμε τώρα συζητήσεις και να αναμασάμε πράγματα που τα έχουμε συζητήσει και έχουμε φάει τόσες ώρες εδώ πέρα. Έχουμε στεναχωρηθεί, έχουμε κάνει, έχουμε ράνει. Γιατί να τα ξανοίξεις αυτά τα θέματα? Δεν το άνοιξε. Απλά κάποια φορά άνοιξε? Που λέγατε κάτι για στυλιστική βοήθεια. Ναι. Ποτέ δεν απάνταγα. Η στυλιστική βοήθεια δεν σημαίνει ότι κάποιος έχει το επάγγελμα στυλίστας για να στη δώσει. Ναι. Εντάξει. Okay, ναι. Λοιπόν, το βοήθεια είναι πολύ γενικό. Όταν έφερνες εδώ έτοιμες εικόνες και όχι μία, πολλές, οι οποίες δεν είχαν λάθη τα οποία τα έχεις κάνει εσύ, τα έκανε κάποιος άλλος άνθρωπος, μια χαρά στα είπε ο Δημήτρης, εντάξει. Αυτά δεν χρήζουν αφιβολίας καμίας. Και ξέρεις, τώρα περίμενα την αντιμετώπιση της Ειρήνης που ήταν πολύ πιο εντάξει μαζί μας. Με ειλικρίνεια μου απάντησε ναι, εγώ δικά μου λάθη, αυτό δέστο. Γι' αυτό και σου βάλα και το δύο, για να καταλάβεις κι εσύ ότι ξέρεις, θέλουμε εσένα και όχι κάτι άλλο. Τώρα με αυτά που λες, εγώ μετάνιωσα για το 2, απλά δεν μπορώ να αλλάξω το βαθμό. Τώρα δεν μπορείς να έρχεσαι τόσο καιρό μετά και να λες, α, τότε κάνατε λάθος, εγώ δεν είπα ποτέ. Που με τη στάση σου τότε, μπορεί να μην είπες με τις λέξεις, αλλά παραδέχτηκες ότι είχες βοήθεια. Εντάξει, με τη στάση σου παραδέχτηκες ότι είχες βοήθεια. Και γι' αυτό σε κρατήσαμε. Άλλα κορίτσια δεν τα αφήσαμε να συνεχίσουν. Μα αυτό είναι κρίμα. Θέλω είναι κρίμα πω, για σένα. Έτοιμα συνολάκια. Δεν μου φέρε ποτέ κανείς. Άλλο να μου πουν τη γνώμη τους, με τι ταιριάζει και να τα βρω. Και άλλο να μου φέρουν έτοιμα τα looks. Γι' αυτό επιμένω σε αυτό. Χριστιανά, δεν είναι έντιμο αυτό που κάνεις. Αλήθεια σου λέω, δεν είναι έντιμο. Δεν είναι έντιμο. Αυτό το look που έφερε σήμερα είναι ανεκδίγητο. Ναι. Άμα θέλεις κράτα τώρα αυτά που λέμε, άμα δεν θες μην τα κρατάς. Είμαστε στην τελική ευθεία. Ναι. Τα πράγματα έχουν δυσκολέψει. Ναι. Αυτές οι εικόνες δεν περνάνε. Το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Ή κάνε κάτι, ή μη χάνουμε το χρόνο μας. Ούτε εμείς, ούτε εσύ. Ναι. Ένα. Ευχαριστώ. Χριστιανά μου, 6 είναι η τελική βαθμολογία. Mm-hmm. Μπορείς να καθίσεις. Ευχαριστώ. Είναι 2 εβδομάδες ήδη στο διαγωνισμό και έχει κερδίσει και τις 2 εβδομάδες. Τώρα ξεκινάει η τρίτη. Για να δούμε πώς θα πάει αυτή η 13η εβδομάδα του My Style Rocks για την Αναστασία Σαμαρά. Αναστασία μου, τι κάνεις? Καλά, καλά, πολύ καλά. Πώς έχεις έρθει τώρα μετά από την διπλή νίκη? Κανονικά. Σήμερα είσαι στην Ελλάδα, είσαι κάπου αλλού. Ναι, έχω γυρίσει από τα Λονδίνα. Είναι ωραίο που γύρισε από τα Λονδίνα και έχεις κάτσει πάρα πολύ καιρό στο Λονδίνο. Τρεις μέρες. Πολύ. Για το My Style Rocks είναι ένας αιώνας αυτές τις τρεις μέρες. Και είσαι λοιπόν τώρα εδώ. Ναι. Και τι κάνεις? Είμαι στην Αθήνα. Είναι απόγευμα, έχω πάει όντως έτσι σε αυτό που θα πω. Πηγαίνω σε μία φίλη μου που είναι ζωγράφος, σε μία έκθεση ζωγραφικής, είναι στο κέντρο. Τι άλλο να πω, αυτά βασικά. Αυτά, μέχρι εκεί. Δεν είναι όμως εγγένεια, αυτό ήθελα να πω. Δεν είναι εγγένεια. Όχι, πηγαίνεις μία ασχετή μέρα. Ναι, είναι μία κανονική μέρα. Πολύ ωραία. Θα μας δείξεις και από μέσα τη φοράς. Ναι. Δεν
Είναι σχετικά απλό. Ήθελα να κάνω κάτι, ένα απλό look, να δείξω ένα short τέτοιου είδους, που δεν είναι βέβαια ένα αθλητικό τζιμπάι. Περίμενε μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ναι. Ειρήνη, παρακολουθείς. Θα σε εξετάσω μετά. Είμαι έτσι. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, ήθελα να δείξω πώς θα φορούσε ένα τύπου biker, γιατί αυτό δεν... biker, συγγνώμη, ένα... πώς θα, ναι, αυτά τα ποδηλατικά, τέλος πάντων. Ναι. Και ήθελα να δείξω μια μπότα την άνοιξη. Γιατί είναι λίγο η μπότα, συνδυάζεται με το χειμώνα. Mm-hmm. Και ήθελα να δείξω πώς θα φοράω εγώ και ίσως και σε μια πρόταση να φορηθεί μια μπότα που είναι έτσι λίγο πιο ανοιξιάτικη με τον καιρό που ακόμη δεν κάνει πολύ ζέστη. Εξαιρετικά. Παρακαλώ, βαθμολογήστε. Θέλω να πάμε να εξετάσουμε λίγο την Ειρήνη Καζάκη. Ναι. Είσαι έτοιμη, παιδί μου? Πανέτοιμη, κυρία. Διάβασες? Ναι. Ωραία. Πες μας, σε παρακαλώ, τι ήθελε να συνδυάσει η άλλη μαθήτριά μας, η Αναστασία Σαμαρά. Αλήθεια να πω? Ναι. Λοιπόν, ήθελε να μας δείξει πώς φοράμε μία ανοιξιάτικη μπότα με τον τρόπο της. Ναι. Πάει στην έκθεση ζωγραφικής που δεν έχει εγγένεια η φίλη της. Μπράβο. Μία απλή ημέρα. Εγώ τώρα έχω ενθουσιαστεί αυτή τη στιγμή. Ναι. Κι άλλο ένα είπε, κι άλλο ένα. Κάτι για το bike είπε. Ναι! Μπράβο. Τώρα αισθάνομαι ειλικρινά πολύ χαρούμενο, περήφανη αυτή τη στιγμή. Νιώθω πραγματικά ότι είμαι στο σχολείο τελευταία θέση και η καθηγήτρια με ρωτάει, ας πούμε. Κάτι για το bike είπε. Ναι, εντάξει, δεν χρειάζεται. Έχω υδρώσει εκεί, χάθηκε η συγκέντρωσή μου. Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, πες μας γιατί έβαλες 2 σε όλο αυτό που τόσο καλά παρακολούθησες και έμαθες. Για... νεράκι απ' έξω, 20 στο διαγώνισμα, λοιπόν, Ειρήνη. Γιατί, αν μπορώ εγώ να πω, είναι το ότι έχει αναφερθεί πάρα πολύ ο καιρός. Έχουν κοπεί πολλές βαθμολογίες λόγω καιρού. Ναι. Και από εμένα και από όλους τους παίκτες και σήμερα. Και εσύ προσωπικά, οι τελευταίες σου εικόνες ήταν χειμωνιάτικες, φθινοπορεινές. Ποιες εικόνες ήταν χειμωνιάτικες, του Λονδίνου. Μία αυτό, γιατί πάω στο Λονδίνο. Και η προηγούμενη με το δερμάτινο και ακριβώς η προηγούμενη που φορούσες το ζιβάγκο με το φούτερ το αμάνικο και το άλλο από πάνω, σου είπα εγώ προσωπικά το ότι μου έβγαζε χειμώνας. Εντάξει. Ενώ μου είπες εσύ ότι δεν ήταν χειμωνιάτικα, αλλά ήταν τρία ναι. κομμάτια πάνω σου. Ναι. Και βλέπω πάλι ένα πολύ χοντρό μπουφάν. Αυτό, παιδί μου, αυτό είναι πάρα πολύ ελαφρύ μπουφάν, το οποίο είναι ανοιξιάτικο. Είναι ένα ανοιξιάτικο, καθαρά ανοιξιάτικο μπουφάν. Τώρα δεν ξέρω τι κάνει έξω. Μπορεί να κάνει και 25. Εγώ δεν ήρθα με 25 βαθμούς. Τώρα εσύ μπορεί να βγεις και έτσι. Εγώ να βγω έτσι. Δηλαδή ακόμη κάνει λίγο ψύχρα αυτές τις μέρες, θεωρώ εγώ. Τώρα μπορώ να το πάω και τέρμα, να έρθω με τυραντάκι, slip dress και να έρθω. Αλλά θέλω να το πω σιγά σιγά, όσο περνάει η εποχή, δηλαδή να πάω κι εγώ λίγο άνοιξη, προς καλοκαίρι. Ναι, είναι τύπου bomber, έτσι μεγάλο. Είναι bomber. Ναι, που ναι. τα bomber. Ναι. Στο μυαλό μας είναι χειμωνιάτικα. Υπάρχουν 150.000 διαφορετικά μπόμπερ. Ναι, εμένα αυτό μου έβγαλε χειμώνα. Εντάξει, το δέχομαι, οκ. Okay. Και επειδή έχει αναφερθεί πάρα πολύ εδώ πέρα, σου έβαλα κι εγώ ένα-δύο, αν μου επιτρέπει. Καλά, εννοείται. Τώρα τι δεν σου επιτρέπω. Συζήτηση κάνω, σου λέω τη γνώμη μου. Τι δεν επιτρέπω. Να σου πω και κάτι άλλο. Λίγο τα σκουλαρίκια δεν. Δεν σου αρέσουνε. Ναι. Δεν σου αρέσουνε στα σκουλαρίκια, δεν σου αρέσουν χρωματικά. Κοίτα, δεν τα έχω δει φυσικά από κοντά, αλλά βλέπετε ότι έχουν στράσει, έχουν λάμψει. Δεν έχουν στράσει, απλά αντανακλά, είναι γυαλίζει και αντανακλά στο φως μάλλον. Έχουν λάμψει. Όχι, δεν έχουν, είναι αυτά μόνα τους. Ναι, δεν μου αρέσει η λάμψη, γιατί είναι πολύ ματ όλη σου εικόνα. Ματ, οκ. Ματ. Είναι σατέν αυτό, αγάπη μου. Είναι, δεν ναι, είναι ματ. Σατέν ματ. Με σατέν ματ. Σατέν. Ναι. Εντάξει, μπορεί να σου φαίνεται η λάμψη πολύ έντονη εδώ σε σχέση με αυτό. Ναι. Αυτό θες να πεις. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει, πολύ ωραία. Εμιλία, τι βλέπεις, χαμογελάς. Θέλω πολύ να σε ακούσω. Ναι, μ' αρέσουν και τα σχόλια που γίνονται μεταξύ Ειρήνης και Αναστασίας. Πραγματικά. Και εμένα, πραγματικά. Λοιπόν, Αναστασία, δεν είναι από τις αγαπημένες μου εικόνες. Μ' αρέσουν, δηλαδή, μ' αρέσει πάρα πολύ το τζάκετ και η μπότα. Ναι. Όχι μαζί. Ναι. Μου κάνουν, δεν ξέρω... πολύ αντίθεση, αυτή η πολύ λευκή μπότα, ναι. με αυτό το εκρού jacket bomber. Ναι. Και δεν μου αρέσει και το σορτσάκι από κάτω με το πουκάμισο. Okay. Θα μου άρεσε το ίδιο ύφος σορτσάκι, κοντό, biker, τύπου biker, ναι. αλλά σε άλλο χρώμα. Ναι. Ίσως τα γίνα που έχεις βάλει και εξωτερικά. Αυτά, τα σκουλαρίκια μου αρέσουν, έντονα, ένα έντονο στοιχείο. Ναι, ήθελα να δώσω κάτι. Ωραία. Πολύ καλά. Λοιπόν, Μέλτα. Εμένα μου αρέσει αυτό που φοράς. Αλλά θα προτιμούσα από μέσα ένα άλλο κολάν.
Ένα μαύρο. Ένα μαύρο. Ναι. Okay. Για να κάνει πιο αντίθεση. Δεν μου αρέσουν τα σκουλαρίκια τόσο πολύ. Είναι πολύ έντονα. Ναι. Και θα μου άρεσε να ήταν άλλο χρώμα η μπότα. Να ήταν πιο κοντά σε πιο αυτό. Πιο κοντά, ναι. Ναι. Μετά θα ήμουν ένα κρέμ, βέβαια. Αλλά... Ναι. Θα μπορούσε να ήταν ναι. Και άλλη απόχρωση. Δεν θεωρώ ότι είναι τόσο σκληρό το λευκό. Όχι, δεν μπορεί είναι. Και να είναι όντως, δεν ξέρω. Όχι. Εντάξει, ναι, okay. Και θα ήθελα και μια τσαντούλα πιο φάκελο να είναι, να, πιο διαφορετική. Φάκελο. Ναι. Εντάξει. Αυτό. Αλλά μου αρέσει. Λοιπόν, 2,9. Ναι. Είναι ο μέσος όρος από τις παίχτριες. Μπορείς να πας τώρα στους ποιητές. Ευχαριστώ πολύ. Ηλιάνα μου. Αναστασία μου, καλώς ήρθες πίσω. Ευχαριστώ, ξαναγύρισα. Ναι, το είπα, θα ξαναγυρίσω. Λοιπόν, ήρθες στην Αθήνα, πας σε μια έκθεση σε μια φίλη σου. Πας το πρωί, το απόγευμα. Απόγευμα. Απόγευμα, ωραία. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Ενώ το look σου εκ πρώτης όψεως είναι πάρα πολύ ωραίο και ωραίο ζυγισμένο, όπως δηλαδή τελειώνει το πανωφόρι που φοράς με το πουκάμισο από μέσα και το σορτσάκι, καταλήγει στις μπότες. Έχει δηλαδή μια συνέχεια, η οποία και χρωματικά το βοηθάει πάρα πολύ. Νομίζω ότι μέσα στο styling που έχεις κάνει έχει έρθει αυτή η υπερβολή που κάποιες φορές λέμε ότι δεν χρειάζεται να αγγίξουμε. Δηλαδή η λάμψη, το μέγεθος που έχουν τα σκουλαρίκια σου, όντως με τη λάμψη που έχει το τζάκετ σου, τα βρίσκω κι εγώ κάπως υπερβολικά. Mm-hmm. Το βγάζεις λίγο το τζάκετ, ναι, μπορείς. Ναι. Κοίταξε, είναι ότι... ένα απλό look, δηλαδή δεν είναι κάτι. Όχι, είναι απλό look. Είναι ωραία τα χρώματα που έχεις επιλέξει. Νομίζω ότι αυτό που μου κλωτσάει περισσότερο είναι τα σκουλαρίκια με αυτό το σορτσάκι που φοράς, με αυτό το ποδηλατικό. Επίσης τα λευκά, που το ένα είναι ζαχαρί και το άλλο γίνεται λίγο μπέζ και το άλλο είναι κατάλευκο. Και αυτό κάνει έτσι λίγο μια αναρχία που δεν είναι, έτσι, δεν είναι αρμονικό, ρε παιδί μου. Ναι. Καταλαβαίνεις, θέλω να πω. Ναι, ναι. Απλά να σας πω, σήμερα δεν έκανα το που θυμάστε που μου είχατε πει, να μην το κάνω overpolished. Ναι. Έκανα αυτό σήμερα. Δηλαδή θα το έκανα εγώ έτσι στην πραγματικότητα. Δεν πήγα να κάνω overstyling. Μπορεί να φαίνεται βέβαια έτσι. Απλά να το πω σαν επισήμανση. Mm. Δηλαδή εγώ θα το φόραγα έτσι. Αυτό το σκουλαρίκι εγώ το φοράω με πολύ διαφορετικά πράγματα. Δεν ξέρω εσείς πώς θέλετε να μου πείτε λίγο έτσι από ενδιαφέρον πώς το έχετε στο μυαλό σας. Όχι, το εγώ το σκουλαρίκι μπορώ να το φορήσω και τώρα η αλήθεια. Μπράβο, είναι. Ναι, το παίρνω και το φοράω και εγώ. Ναι. Με πάρα πολλά. Ναι, ναι, ναι. Το θεωρώ αρκετά φλιέρω στην εικόνα αυτή τη συγκεκριμένη. Τι λάμψει τι υπόλοιπε. Τα μαλλιά λες να είναι. Ναι, γιατί τα μαλλιά με τον τζάκετ έχουν ακριβώς το ίδιο χρώμα και έρχονται τα σκουλαρίκια και το διακόπτουν πάρα πολύ απότομα. Μπορεί να είναι αυτό, ναι. Αυτή τη στιγμή έχει γίνει. Αυτή όντως η συμφωνία και αυτή η λάμψη που φοράς στο τζάκετ σου που μου μοιάζουν σαν χριστουγεννιάτικα στολίδια. Ναι. Κοίταξε, νομίζω ότι αν όντως έβγαιναν τα σκουλαρίκια και το πανωφόρι σου δεν είχε τόση λάμψη και αυτό το τόσο ζαχαρή χρώμα, γιατί όντως τα μαλλιά σου είναι που το συνδέουν πάρα πολύ, πιστεύω ότι το look θα ήταν πολύ καλύτερο. Mm-hmm. Δηλαδή και απλό που είναι, το λες stylish, είναι... Ναι. Θα σου βάλω 2. Ευχαριστώ. Στέλιο. Ναι, Αναστασία, είναι ωραία η σιλουέτα όταν φοράς τον μπουφάν, mm-hmm. εντάξει. Μετά, όταν φοράς όμως τον μπουφάν χρωματικά, είναι τόσο έντονες συμπότες και τόσο λευκές, που είναι αυτό το γαλακτερό λευκό, που είναι σαν φλούο λευκό δηλαδή, που η εικόνα σου κόβεται στα δύο. Ναι. Και είναι μια πολύ λευκή επιφάνεια κάτω και... Είναι μια πολύ μεγάλη επιφάνεια, ναι. Ναι, ναι. Και είναι λοιπόν και τα μαλλιά, που έχουμε ξαναπεί ότι παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στις δικές σου εικόνες και θέλουν αντιμετώπιση αξεσουάρ, ναι. Έτσι όπως είναι. Mm. Και αυτή η ένταση με τα σκουλαρίκια που σου λέει και η Λιάνα τώρα για το θυμίζω χριστουγεννιάτικα, όντως θυμίζω χριστουγεννιάτικα στολίδια. Και όλο... Ενώ που μόνο τους δεν είναι, δεν σας φαίνεται σαν χριστουγεννιάτικα. Όχι, με άλλα ρούχα δεν θα είναι. Με άλλα ρούχα δεν θα είναι. Βγάλε πάλι τον μπουφάν. Ναι. Εντάξει, όταν το βγάζω τον μπουφάν είναι πολύ απλή σιλουέτα. Όταν λοιπόν βγάλει τον μπουφάν, η εικόνα όλη είναι λίγο μίζερη. Δηλαδή είναι πολύ απλό το είναι ναι. Πολύ στενή σιλουέτα, είναι πολύ στενό αυτό που κάμισο σε σχέση με τον όγκο της mm-hmm. μπότας. Είναι και το κολάν, είναι και λίγο, κάνει και λίγο άχρωμο το πάνω κομμάτι. Mm. Παίρνουν και άλλη ένταση τα σκουλαρίκια όταν βγάζει το μπουφάν, που όλη η εικόνα μου κάνει λίγο περίεργη. Ναι. Δεν την αγαπώ αυτή την εικόνα. Καταλαβαίνω τι λέτε, ναι. Θα σου βάλω 1. Ευχαριστώ. Δημήτρη. Αναστασία μου, καταρχάς το μπουφάν, κάποιο κόρη της τόπε, δεν είναι και τόσο άνοιξη στην Ελλάδα. Δηλαδή, άνοιξη Άμστερνταμ, άνοιξη Στοκχόλμη, άνοιξη Όσλο, το βλέπω. Άνοιξη ναι. Αθήνα, ναι. Δεν κάνει.
Έχει επένδυση. Δεν, έχει, δεν είναι αυτό το ανοιξιάτικο το μπουφάν που είναι πάρα πολύ λεπτό ναι. και έχει ένα φύλλο ή αλαβάβακα πολύ λεπτό μέσα έτσι για να υπάρχει. Αυτό έχει επένδυση. Εδώ στην Ελλάδα τα φοράμε Νοέμβρη. Μπορεί και Φεβρουάριο, όταν ο καιρός είναι ακόμα λίγο ψυχρός. Mm-hmm. Οπότε δεν είναι άνοιξη. Mm. Έχει πολύ λεπτή σιλουέτα κάτω με λευκή μπότα, που καταλαβαίνω το γαλάζιο με το ζαχαρί εκρού μπες που φοράς απ' έξω ταιριάζουν. Είναι κλασικός συνδυασμός και αντρικός. Το γαλάζιο που κάμισε με τον μπες μπαντελόνι πολλές φορές. Αλλά με το έντονο λευκό από κάτω, αυτά τα τρία δεν συνδυάζονται. Δηλαδή δεν ταιριάζει μαζί. Μπορεί να είναι κοντά τη ίδια οικογένεια. Δεν είναι επιτυχημένο, είναι πολύ ωραία τα κομμάτια και οι μπότες είναι καταπληκτικές. Yeah. Εγώ θεωρώ ότι τσέκαψες σήμερα για λόγους δικού σου, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή όλα τα κομμάτια μόνο τους είναι πάρα πολύ ωραία. Και η τσάντα και η μπότα και το... Αλλά όλα μαζί σήμερα δεν είναι επιτυχημένο συνδυασμό. Εντάξει, το δέχομαι βέβαια. Λοιπόν. Αχ, από εδώ, αχ, από εκεί. Τι γίνεται ρε παιδιά. Είναι τον αναστεναγμό. Είναι τόσο ωραία τα κομμάτια από μόνα τους. Και στιλιστικά δεν έδεσαν. Θέλω να βάλω ένα δύο, αλλά τρέμει το χέρι μου γιατί ξέρω ότι εδώ πρέπει να βαθμολογούμε το styling. Αλλά απ' την άλλη, με πολύ αγάπη σε νέα κορίτσια έβαλα δύο που ήταν πολύ χειρότερο το styling. Να σου πω κάτι, βρε Αναστασία, σου βάλω δύο. Μόνο και μόνο για την επιλογή των κομματιών που έκανε των ρούχων. Ευχαριστώ. Αναστασία μου, 7,9 είναι Ευχαριστώ. Η σημερινή τελική βαθμολογία σου. Μπορεί να γυρίσει τη θέση σου. Ένα κάποιο color blocking έχω παρατηρήσει ότι έχει γίνει εδώ και θα έρθει να μας το δείξει η Νικόλ Δεσποτοπούλου. Σήμερα βγαίναμε και λίγο παρέα. Ναι. Λοιπόν, πού πηγαίνεις? Λοιπόν, ναι. Η αδερφή μου με το γόρι της έχουν πάρα πολλά χρόνια σχέση, σχεδόν 10. Και η αδερφή μου είναι 1,5 χρόνο μικρότερη από μένα. Είναι το σχολείο μαζί, να ξέρετε. Α, τι ωραίο. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και το γόρι της τον αγαπώ, τον έχω στον αδερφό μου. Και αποφασίζουμε, που λέτε, να γνωριστούν τα συμπεθέρια. Οπότε θα πάμε στην Βουλιαγμένη, σε ένα πάρα πολύ ωραίο εστιατόριο που διάλεξα εγώ. Σου λέω αφήστε το. Ναι, ναι. Δοκιμασμένο το έχω. Το παίρνω πάνω το μου. Το παίρνω αυτό. Πάνω μου και θα πάμε εκεί για φαγητό να γνωριστούμε. Μπράβο. Αυτά είναι ναι. ωραία πράγματα. Είναι να ωραία, είναι ωραία. Μπράβο σου, Νικόλ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα αν θα πούμε και τόσα μπράβο στη βαθμολογία. Λοιπόν, να την και βαθμολογία. Έχει διάφορες αναλλαγές όπως βλέπω. Mm-hmm. Βλέπεις ότι έχει βάλει 4 η Μέλτα. Έβαλε 4 η Μέλτα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Από τον Άσο στο 4, εντάξει, μιλάμε για συμπάθεια προφανώς. Θα την ρωτήσουμε μετά, γιατί θέλω να πάω από το Αθηνίριδα που έχει βάλει 2. Που προηγουμένως όμως έβαζε 4. Δηλαδή, μιλάμε τώρα εδώ. Ναι, για μεγάλες ανατροπές. Στην Αναστασία. Ναι, ναι. Μ' άρεσε πολύ. Λοιπόν. Μ' αρέσουν πολύ τα χρώματα και αυτό το πάνω, το top σου πάει πάρα πολύ. Αλλά κάπως όλο μαζί, κάτι με μπερδεύει και νομίζω ότι έχει πολύ όγκο η παντελόνα. Ναι. Γι' αυτό έχω δημιουργήσει και τη μέση μέσα. Δηλαδή, άμα βγάλεις αυτό, η μέση είναι πάρα πολύ στενή. Ναι. Γενικά, έχω μπερδευτεί λίγο με αυτό το look. Μπορεί να είναι και ολόσωστο. Έχω μπερδευτεί και με το παπούτσι και με το πούπουλο που είναι μεταλλικό και η τσάντα, ενώ μου αρέσει πάρα πολύ η τσάντα, σαν τσάντα. Έμπλεξα διαφορετικές υφές. Εγώ δεν θεωρώ ότι πάει κάτι στραβά σε αυτό το look εκτός από το γεγονός ότι δεν πρόλαβα να πάω να το κοντίνω. Το πιάσα στο χέρι, θα σας το έλεγα έτσι κι αλλιώς σε όλους, γιατί φαίνεται κιόλας, δεν είναι κάτι που δεν φαίνεται. Όχι, ναι, το έπιασα εγώ, ίσα-ίσα, ναι, και το έραψα λιγάκι. Για να μην το πατάω, να μπορέσω να προχωρήσω, να περπατάω. Αλλά θα σας το έλεγα, δεν είναι κάτι. Ναι. Ναι, το φούξ σου πάει πάρα πολύ και το μάλλον πάρα πολύ σου πάει έτσι πιασμένο. Ευχαριστώ. Φαίνεται το πρόσωπό σου και σε φωτίζει πολύ. Αυτό. Δεν είμαι εσύ. Ήμουν ανάμεσα στο 2 και στο 3. Εντάξει, νιώθω ότι και εκεί που πας. Κάπως σαν να σε μεγαλώνει κιόλας λίγο, ενώ... Βρε παιδί μου, δες το λίγο χωρίς αυτό, με αυτό χωρίς θα πάω. Χωρίς αυτό είναι καλύτερο. Με αυτό θα πάω, και το ωραία. Πάνω είναι πολύ ωραίο το top. Και θα κάτσω εγώ μετά, ορίστε αυτό θα βγει, θα
πάει στην καρεκλίτσα. Θα το βάλει πίσω στην καρεκλίτσα. Και θα κάθομαι έτσι. Έτσι. Ναι. Α, είναι όλο Netflix, οκ. Ναι. Τώρα... Εντάξει. Okay. Ωραία, είχε την άποψή της λοιπόν, Ήρυδα. Μπέλτα, αλήθεια, γιατί έβαλες 4. Πάρα πολύ, της πηγαίνει πάρα πολύ. Και θα συμφωνήσω και με την Ήρυδα που λέει ότι η μαλλιά της είναι πάρα πολύ ωραία μοφά έτσι πίσω. Απλά αυτό που λίγο, δεν ξέρω, δεν λίγο το σακάκι σου. Το δηλαδή, σακάκι δεν σας αρέσει. Έτσι όπως είσαι, χωρίς το σακάκι. Αλλά κατά τα λεφτά πολύ ωραία, σου πάει πάρα πολύ. Προχωράμε στους κριτές με 2,7 μέσα ώρα. Ευχαριστώ. Πήγαινε. Γεια σας. Στέλιο μου, θα ξεκινήσουμε με σένα. Ναι, καλώς την Νικόλ. Λοιπόν, αυτό το look εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι το χρώμα αυτό που πάει πολύ, το shocking pink. Και μου αρέσουν αυτά τα δύο διαφορετικά υφάσματα που έχεις συνδυάσει και η τσάντα μου αρέσει. Και το πορτοκαλί. Θα προτιμούσα να. Καλά, εκτός του ότι πρέπει βέβαια να κοντίνεις το παντελόνι κανονικά. Ναι, το ξέρω. Βέβαια, καλά το πήγες μπροστά. Επειδή το έκανες μόνη σου. Ναι, μόνη μου. Ωραία. Γιατί δεν το κάνεις όλο το παντελόνι και κάνεις μόνο τον μπροστά. Όχι, και το πίσω έκανα. Α, γιατί το μπροστά το κάνεις καλά, το πίσω είναι λίγο. Μπορεί να ξυλώθηκε επειδή το πατάω. Okay. Επειδή το έχω γυρίσει. Ναι, είναι πολύ ωραίο το look. Όμως, επειδή είναι πάρα πολύ έντονο η αντίθεση των δύο αυτών χρωμάτων, θα προτιμούσα να υπάρχει και ένα τρίτο χρώμα στην εικόνα για να γίνεται color blocking. Το οποίο ιδανικά θα ήθελε να είναι mauve, δηλαδή ένα mauve ζωνάκι. Α. Ή τα παμπούτσια σου αντί να είναι φούξια μεταλλικά, να είναι mauve μεταλλικά. Ή ναι. Να είχες ένα κόκκινο στοιχείο, δηλαδή νομίζω ή κόκκινο ή μπλε θα ήθελα να βλέπω σε αυτήν την εικόνα, σαν έξτρα, ναι. Σε ένα μικρό... Ή να ήταν το σακάκι φούξια κι αυτό και να είναι total φούξια. Θα κρατούσα την εικόνα όλη μέσα φούξια, αν και το σακάκι ήταν στο ίδιο χρώμα. Okay. Τώρα που είναι μια τόσο έντονη διαφορά τα χρώματα, θα ήθελα να το πας... Ναι, color blocking. Αυτό. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ ωραία ζωντανά χρώματα, σου ταιριάζουν πολύ. Ναι, είναι πολύ ωραίο το look. 3. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στο Δημήτρη. Είναι πάρα πολύ ωραίο το παντελόνι, πράγματι. Αν το έχεις δανειστεί να το αγοράσεις. Όχι, δεν το έχω δανειστεί. Μου το έστειλε μια εταιρεία όμως. Μπράβο της, σου πάει εκπληκτικά, σου κάνει πάρα πολύ ωραία τη σιλουέτα και η μέση. Τι μέση είναι αυτή? Δαχτυλίδι. Τι κάνω. Δαχτυλίδι, πραγματικά. Πραγματικά η σιλουέτα σου είναι φοβερή. Είναι πολύ ωραία πάνω από την μπλούζα που έχει και αυτή τον όγκο εδώ και τις λεπτομέρειες, γιατί και αυτή δίνει ένα push, μια ενίσχυση στη σιλουέτα σου και την κάνει πάρα πολύ ωραία. Ναι. Μ' αρέσουν και τα παπούτσια, μ' αρέσει το πορτοκαλί που βάλες ένα χρώμα να μπλέξει παραπάνω. Θα το πήγαινα η κόκκινο ή πορτοκαλί. Βρήκα αυτό μας πιο μάλιστα, πολύ σαν σακάκι. Νομίζω πορτοκαλί, απλά η τσάντα λίγο εμένα δεν με ενθουσιάζει. Δηλαδή θα μπορούσε απλά να τη βάλει ένα λουράκι και την πηγαίνει βόλτα. Όταν την είδα εγώ αυτή τη τσάντα. Βάλει ροδάκια. Θα είναι σπίτι μαζί μου. Ναι, ναι. Βάλει ροδάκια και να τη βγάζει βόλτα. Ναι. Όχι, μου ναι. Είναι cute, εντάξει, οκ. Okay. Άμα την κρατούσα έτσι θα σα άρεσε πιο, θα σα φαινόταν λίγο πολύ, πιο cool. Ναι, πιο cool. Ναι, πιο ωραία. Έτσι εδώ. Θα μπορούσε να βάλει ένα χρώμα ακόμα στην τσάντα. Για να μην μπλέξεις πάρα πολλά. Είναι πάρα πολύ ωραίο και κομψό αυτό που έκανες. Πολύ ωραία πρόταση, γιατί να μην ξεχνάμε ότι εδώ θέλουμε να βλέπουμε και προτάσεις. Πόσα αδέρφια είσαστε? 5. Πέντε. Να είστε όλοι καλά. Έχει να γνωρίσει μπεθέρια. Πολλά. Ναι. My Style Rocks βλέπουν σπίτι. Βεβαίως και βλέπουν. Να πάρετε ένα μηχανάκι HGB, θα μετράει αυτό πάρα πολύ. Αυτό σκεφτόμουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ηλιάνα. Νικόλ μου, είσαι κουκλίνη, πιτσικουλίνη με τα ροζ. Πω. Είσαι πραγματικά σαν κουκλάκι, είσαι τόσο όμορφη. Ευχαριστώ. Αλήθεια, είσαι τόσο όμορφη. Θέλω να έρθω εκεί και να σε ζουλήξω, ρε παιδί μου. Σου πάει τόσο πολύ αυτό το χρώμα, η κοτσιδούλα, τα σκουλαρίκια. Πραγματικά σου ταιριάζει τόσο πολύ αυτό το look που το έχεις κάνει να φαίνεται και εσύ πολύ ωραίο.
Μου αρέσει ο συνδυασμός με το πορτοκαλί. Θα μου άρεσε και με μόβ, αλλά νομίζω ότι το πήγαινε πιο πολύ σε πιο χειμωνιάτικες και φθινοπορεινές μέρες. Οπότε προτιμώ που έχεις διαλέξει το πορτοκαλί, επειδή είμαστε στην άνοιξη. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ την τσάντα θα ήθελα να την κρατά στο χέρι και ίσως να ήταν το στοιχείο που θα έβλεπα σε μόβ. Σε κόκκινο, δεν σε ένα τρίτο χρώμα. Δεν την είχε. Αν την είχε, εγώ θα την έπαιρνα αυτή σε όλα τα χρώματα, να ξέρετε. Ας άρεσε τόσο πάρα πολύ. Ναι. Κοίταξε, έτσι όπως την κρατάς, το προτιμώ από το να την έχεις και εγώ κρεμασμένη. Ναι. Την κατεβάζει λίγο. Και επειδή έχει και όλη αυτή την πληροφορία, είναι λίγο σαν να κρατάς, ρε παιδί, με ένα χαλάκι. Ναι. Σίγουρα όμως την εικόνα θα έβαζα μία ζώνη, ακόμα και στο ίδιο χρώμα ήταν το φούξια, θα το προτιμούσα να βάλεις ένα ζωνάκι για να καλύψει αυτό το κουμπί. Ναι. Τρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νικόλ, 11,7. Ευχαριστώ. Αυτή είναι η τελική βαθμολογία, μπορείς να καθίσεις. Νάτι λοιπόν, έτοιμη και η Εμιλία Βόδος να έρθει και να σαρώσει την πασαρέλα μας. Κοριτσάκι μας, τι κάνεις Εμιλία μου, πώς είσαι? Πάρα πολύ καλά. Μα φαίνεσαι ότι είσαι πάρα πολύ καλά, φαίνεται αυτό από πολύ παντού. Πολύ όμορφα, ναι. Λοιπόν, πού πηγαίνεις? Πάω να ψηφίσω. Ναι. Okay. Πού ψηφίζεις? Στο ψυχικό. Στο ψυχικό. Ναι. Ωραία. Δεν θα μας πεις τι. Όχι, είναι μυστική η ψήφος, αλλά θέλω να μου πεις γιατί επέλεξες να πας έτσι να ψηφίσεις. Καλοκαιρινά, είναι η περίοδος τώρα, πάμε και εγώ ντύθηκα και πήγα. Μάλιστα. Και εσείς τώρα θα βαθμολογήσετε. Λοιπόν, Εμιλία μου, αυτή είναι η βαθμολογία σου και θα ήθελα να μιλήσουμε με την Νικόλ που έχει βάλει 2 αρχικά. Λοιπόν, Εμιλία μου, γενικά, ξεκινάω με το ότι φαίνεσαι φρέσκια, πολύ όμορφη, μαυρισμένη. Είναι ένα look που νομίζω ότι το vibe του είναι πιο απογευματινός, καφές και μετά κοκτέιλ. Δεν μου κάνει για εκλογές. Μ' αρέσει το μαλλί σου που το έκανες λίγο, έτσι. Το άλλαξες, ωραίο, και τα σκουλαρίκια. Φαίνεσαι πιο φρέσκια, πιο νέα, πιο λαμπερή. Δεν μου αρέσει πολύ η τσάντα. Μου αρέσει πάρα πολύ το φουλάρι όπως το κάνεις μέσα. Το θεωρώ εξαιρετική πρόταση. Αυτό είναι φουλάρι. Ναι. Γιατί δεν μας, δηλαδή, όταν λες για το look, γιατί δεν μας λες τι έχεις κάνει? Εντάξει, δεν πειράζει. Πώς δεν πειράζει? Πειράζει. Μου αρέσει το πώς έχεις δέσει το πανοφόρι. Δεν μου αρέσει το λευκό τζιν. Δεν σ' αρέσει το λευκό τζιν, Εγώ με τα λευκά τα τζιν κάτι παθαίνω, με πιάνει μια. Αλλά μου αρέσει το μήκος του. Και ωραία παπούτσια. Αλλά δεν μου κάνει και για την περίσταση. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Μέλντα, έβαλες 2. Θα συμφωνήσω σε ό,τι είπε η Νικόλ. Και εμένα δεν μου αρέσει η τσάντα. Και δεν διαφωνώ το να πάει να ψηφίσει με αυτό το ντύσιμο. Γιατί? Δεν ξέρω, το θεωρώ ότι είναι, όπως είπε και η Νικόλ, είναι κάτι για καφέ, να βγει κάπου έξω. Όχι όμως για να πάει να ψηφίσει. Τι είναι αυτό που δεν κάνει εκλογικό, ας πούμε? Δεν είναι θέμα δεν κάνει εκλογικό, είναι όλο το... Το vibe. Ναι, δεν είναι. Okay. Και δεν ξέρω. Okay. Θα ήθελα κάτι άλλο να βάλεις. Ειρήνη, εσύ έβαλες επίσης 2. Εγώ δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο εκλογικό dress code, ας πούμε. Δεν υπάρχει κάποιο εκλογικό. Απλά το συγκεκριμένο δεν είναι για να πας να ψηφίσεις. Εντάξει, παιδιά, δεν είπαμε ότι δεν είναι. Εγώ δεν το βλέπω εκεί. Δεν βλέπω δηλαδή αυτό το look και λέω «Α, τώρα έχει πάει να ψηφίσει». Ναι, άμα την έβλεπα θα έλεγα «Α, θα πάει αυτό». Εγώ αν την έβλεπα θα έλεγα ότι πάει... Αλλά δεν θα της έλεγα «Όχι, δεν ψηφίσει». Όχι, δεν ψηφίσει. Απλά, αν την έβλεπα στον δρόμο θα την έλεγα, θα έλεγα ότι πάει για καφέ. Πάει κάπου αλλού, σε κάποια... Κάπου επίσημα, δηλαδή. Δεν έχω ψηφίσει και πολλές φορές στη ζωή μου. Όχι, δεν είναι ότι πας με κάποιο άλλο...
Δηλαδή, αν ήταν με σακάκια έτσι πιο εμιλία, κουσταμαρισμένη, θα ήταν πιο πολύ πάω να ψηφίσω. Όχι, απλά το συγκεκριμένο. Σίγουρα θα ήταν πιο πολύ πάω να ψηφίσει. Τύπου σαν την παρέλαση είναι οι εκλογές. Πάω πιο επίσημα. Και εγώ ρωτάω, θα πάω να ψηφίσω σε λίγο, να μην ξέρω. Δεν θα πας να ψηφίσεις, βέβαια. Κάποιοι εννοείται. Πάνε και μετά τη δουλειά τους απευθείας με φόρμες να ψηφίσουν. Ναι, δεν είναι. Και μετά από ξενύχτη έχω πάει με το αγόρι κατευθείαν. Μου. Έπρεπε να ψηφίσει γιατί κατέβαινε ο θείος του, δυστυχώς. Λοιπόν. Και πήγαμε κατευθείαν. Το βγήκε ο θείος. Ο θείος. Τότε είχε βγει. Τότε είχε βγει, μετά όχι, ε. Τον ψήφισες εσύ το θείο ή έκανες ότι το ψήφισες? Όχι, γιατί εγώ δεν άνοικα σε αυτόν τον δήμο. Δεν σου άρεσε καθόλου ο δήμος, κυρία, πιστεύω. Εντάξει, ούτε ο δήμος, ούτε ο θείος. Ούτε ο θείος, τίποτα, δεν τσ' άρεσε. Ωραία. Μου αρέσει πάρα πολύ η τσάντα που μου αρέσει τσάντα σαν τσάντα. Δεν μου αρέσει συνδυαστικά με το φουλάρι μέσα, το τόσο μάτσι-μάτσι. Δεν μου αρέσει, γιατί είναι και άλλο το κόκκινο και είναι και το... Κάπως δεν μου αρέσει, ας πούμε. Mm-hmm. Το μαλλίσου... κόκκινο? Το η τσάντα μάλλον λέει κόκκινη. Ναι, το κόκκινο, τα γράμματα της τσάντας... Δεν καταλαβαίνω πλέον την Ειρήνη πίσω, ναι, από πραγματικά. Τις λέξεις. Είναι πιο έντονο από το... Του φουλαριού είναι πορτοκαλί, είναι πιο θαμπό. Ενώ η τσάντα, ενώ έχει το ίδιο σχέδιο, έχει άλλα χρώματα. Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Το ξέρω ότι με καταλαβαίνεις, γι' αυτό και προχώρησα γρήγορα. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο το που συμβαίνει τώρα, ναι. Για ναι. Αυτό και επίσης μου αρέσει που είναι φουλάρι, αλλά μου κάνει πιο πολύ, δεν ξέρω, κάτι παραλία, πιο, όχι τόσο city vibes. Okay. Αν και έχει το αξεσουάρ εδώ, αλλά έτσι το έχω στο μυαλό μου. Δηλαδή, αν θα ήμουν εκεί, στις εκλογές, εκεί που θα σε έβλεπα, ναι, θα έλεγα αυτή μετά... Πού θα πάει, πού θα πάει, τι θα κάνει με το καμπαρντινάκι και το φουλάρι. Μπορεί να πάει και μια παραλία με το πανοφόρι αυτό. Δεν ξέρω, ναι. Μάλιστα. 2,6 είναι ο μέσος όρος. Πήγαινε, Μιλία μου, σκριτές. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε να ψηφίσουμε, παιδιά, στο ψηφικό. Αυτό θα ξέρετε αρχικά και ότι ξεκινάει ο Στέλιος. Έτσι ψηφίζω στο ψηφικό ειδικά. Δεν ξέρω, εγώ εκεί ψηφίζω. Ωραία. Και μετά φαντάζομαι θα πάτε για ένα φαγητό, για ένα μπραντς, κάτι. Φαγητό, ναι, θα πάμε. Αντίμονο. Λοιπόν, ωραίο ανοιξιάτικο look. Αυτό το φουλάρι το έχει κάνει εσύ μπλούζα. Ναι. Για δείξε μας τι έχει γίνει εκεί. Και δεν μας να το είπε. Να πω ότι το σκέφτηκα να μπω στο TikTok να το δω. Ναι, ναι, μπήκες. Να το πω. Ναι, ωραία. Το είδα. Καλά έκανες. Από εκεί δεν το εμπνεύστηκα μόνη μου. Ναι, αυτό το έχουμε ξεπεράσει το στάδιο, χαίρομαι. Ναι. Βγάλε. Λοιπόν, κοίταξε, εμένα αυτή η ιδέα μου αρέσει πάρα πολύ που είσαι κάνει με το φουλάρι, μου αρέσει πάρα πολύ και το πανοφόρι και είναι ένα ωραίο look, με άλλα παπούτσια όμως, επειδή το φουλάρι το κάνει λίγο πιο χαλαρό από την συνθήκη που περιγράφεις, όχι ότι οι εκλογές έχουν dress code, δεν έχουνε, μπορείς να πας να ψηφίσεις σαν αυτό που έλεγες και εσύ πριν, οποιαδήποτε στιγμή ο κόσμος μπορεί να φύγει από τη δουλειά του για να πάει να ψηφίσει και να γυρίσει πίσω, δεν έχει κάτι πολύ συγκεκριμένο, όμως αυτό που έχεις βάλει έχει έτσι μια ελαφρότητα για να πας κοντά στη θάλασσα, ίσως να πιεις ένα ποτό, να φας ένα μπραντς. Είναι... Δηλαδή δεν βλέπεις αυτό το look και λες ψυχικό εκλογές. Εκλογές, ναι. Είναι άλλο το vibe. Και το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Ναι, αλλά... Αλλά δεν έχω πάλι να πάω. Σώθηκαν όλα. Δεν μπορεί να σκεφτεί κάτι άλλο. Φαντάζεσαι όμως να ψήφιζες στη Σύρο που πήγε και η Όλγα? Όχι, δεν το φαντάστηκα. Δεν το φαντάστηκες. Εγώ. Ναι. Ναι. Και κοντά στη θάλασσα και ψήφος. Και... Ναι, ναι, σωστά. Όχι, αλλά όχι, εντάξει. Εγώ, ναι. Ναι, κοίταξε, είναι ένα look το οποίο δεν είναι κακό. Δηλαδή μου αρέσει το φουλάρι, μου αρέσουν τα μαλλιά σου, έτσι όπως βάλει την καμπαρτίν, αυτή η καμπαρτίν είναι πολύ ωραία, ωραία και το κάπρι. Αυτή η τσάντα, εντάξει, είναι μια κλασική τσάντα, πάει με πολλά πια, είναι πλέον κλασική. Τα παπούτσια αυτά δεν μου αρέσουν, αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι είναι πολύ κακά με το look αυτό. Εντάξει. Στέλιο μου, σε παρακαλώ, έχουμε μια κάποια αγωνία. Μην τον πιέζετε, σας παρακαλώ πολύ. Ναι, γιατί? Όχι. Ό,τι θέλετε εσείς θα βάλετε. Ευχαριστώ, Εμιλία μου, να είσαι καλά.
σου βάλω ένα 2. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Ηλιάνα. Εμιλία μου. Dress code δεν υπάρχει. Mm-hmm. Εγώ θεωρώ ότι έχεις κάνει ένα πολύ ωραίο συνδυασμό. Φυσικά και μπορείς να ψηφίσεις έτσι. Και οπωσδήποτε θέλεις. Είναι πολύ ωραία καμπαρντίνα και τα χρώματα που έχεις επιλέξει να βάλεις κοντά στο πρόσωπό σου. Το ζεσταίνουν πάρα πολύ. Θα προτιμούσα το παντελόνι σου να είναι σε άλλους τόνους, όπως είναι η καμπαρντίνα σου. Δηλαδή λίγο να γίνεται προς ζαχαρή ή να πηγαίνει προς το καφέ. Mm-hmm. Και να μην ανοίγει η εικόνα προς τα κάτω, αλλά να σκουραίνει. Ή αν κρατούσε το λευκό παντελόνι, τα παπούτσια σου να είχαν πιο ανοιχτό χρώμα. Δηλαδή τώρα κάπως αυτό μου ξεχωρίζει την εικόνα, αλλά παράλληλα αυτά τα παπούτσια πάνε πολύ με το πορτοκαλί και τα πάνω χρώματα που έχεις επιλέξει. Άρα μάλλον η σύνδεση έπρεπε να γίνει στο παντελόνι. Ναι. Εγώ σε βρίσκω πολύ chic να πας ψυχικό να ψηφίσεις. Φαντάζομαι εκεί και όλες οι άλλες κυρίες κάπως ανάλογα θα έρθουν. Ποιο γλυφάδα τη βλέπω εγώ πάντως. Κοίταξε, και εγώ στην αρχή νόμιζα θα πάει βουλιαγμένη να ψηφίσει. Εγώ σαλαμίνα, για να έχει και θάλασσα. Αλλά εντάξει. Στο ψυχικό είναι κοπέλα, μετά μπορεί να κατέβει και προς γλυφάδα μεριά, κανείς δεν ξέρει. Θα σου βάλω ένα 3. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο. Και τώρα, Δημήτρη, ήρθε η σειρά σου. Έφτασε η ώρα μου. Ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και παρά είναι καλό για να πας να ψηφίσεις, είναι κομψό, είναι μιλία. Μπορεί να είναι λίγο loud, αλλά okay, τι να κάνουμε. Τα αξεσουάρ πολλές φορές φωνάζουν από μόνα τους. Είναι αυτό που έκανες με το. Μαντήλι είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί ένα trend, εγώ θα λέω και τα trend της νέας τάσης, τελευταία είναι και το collier dress, που ναι. Οπότε εμένα μου θυμίζει αυτό που έκανες στο μαντήλι. Εγώ απορώ με τις συμπαίχτριές σου για ποιο λόγο δεν καταλαβαίνω γιατί μπορεί ένας άνθρωπος να πάει να ψηφίσει έτσι, δηλαδή πρέπει να πάει με τη φόρμα μόνο, με τι πρέπει να πάει. Εντάξει, και πιο καλά ακόμα ντυμένη. Και πιο καλά και ναι. Πιο casual, ίσως μια, για να συνδυάσεις πιο ωραία τα κίτρινα που θα μπορείς να βάλεις σε ένα jean. Αλλά blue jean, θα ήταν επίσης ωραίο και σε σκούρο χρώμα ή και σε ξεπαμένο. Ναι. Είχα blue αυτό, jean ναι, πίσω. Θα ήταν πιο, αλλά και πάλι δεν είναι κακό, σου λέω για ακόμα καλύτερα. Ναι. Vote for Emily. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ καλά. 10,6. Μπράβο, Μιλία. Μπορείς να γυρίσεις. Η 13η εβδομάδα του διαγωνισμού εδώ στο My Style Rock σημαίνει ότι πια δεν έχει ασυλία. Τα πράγματα θα είναι διαφορετικά από εδώ και πέρα για την Ήρυδα Παπουτσή. Στην πασαρέλα. Κάθε όσο φορά μου αρέσει. Στο δίνω. Αλήθεια στο ναι, λέω. Ναι, μου αρέσει. Το βλέπω, το αισθάνομαι έχει και αυτό. Ρυθμό και προσπαθώ να είμαι πάνω στον beat όταν δεν είμαι, γιατί είχε γέφυρα, νευριάζω. Και αυτό, και αυτό, και αυτό, και αυτό φάνηκε όλα. Α. Πού πηγαίνει σήμερα, πες μου. Λοιπόν, εμένα ο αδερφός μου. Και εντωμεταξύ προσπαθώ να καταλάβω και τι έχει κάνει. Θα στα πω. Παράλληλα, ναι. Ο αδερφός μου, ο ψεύτικος, γιατί ο αληθινός είναι τράπερ. Ο αληθινός είναι μοντέλο. Είναι ένας κούκλος. Αλήθεια. Ναι, είναι σαν άγγελος. Ένα μαθοφέρης εδώ πέρα. Είναι στο Λονδίνο. Α. Και πριν ένα χρόνο έκανε μια τεράστια επιτυχία γενικά. Και τώρα πάμε να έχει ένα event για να παίρνει πλατινένιο δίσκο. Α, και πλατίνα. Ωραίο. Πλατίνα. Και είναι σε ένα rooftop εδώ στην Αθήνα και πάμε εκεί, θα έχει και κάμερες και τέτοια. Φυσικά, είναι συνεργάτες του, είναι και άλλοι φίλοι, τράπερς, τράπερς. Η εταιρεία, ναι. Τα γνωστά. Όλα αυτά. Έτσι. Άλλοι φίλοι τράπερς και τέτοια. Πολύ ωραία. Πάτερς, τράπερς. Και όλα. Για πάμε να δούμε. Δεν μας εξήγησες. Ναι, λοιπόν, έχω κάνει κάτι λίγο τολμηρό νομίζω, ή θα αρέσει, δεν θα αρέσει. Λοιπόν, αυτά είναι αντρικά ισόρουχα, που το έχω βάλει εγώ σαν top. Όχι, γιατί φοριέται και σαν top. Όχι μόνο στο και κεφάλι. Και σαν top. Και μπορείς να το βάλεις στο κεφάλι. Ακριβώς. Δείχνουμε διαφορετικούς τρόπους. Νομίζω μια εταιρεία με ισόρουχα πρέπει να μας προσεγγίσει. Ναι, θα μετάβω. Έλα να έρχονται και οι πελάτες. Για να έρθουν και οι πελάτες τώρα. Πάμε. Αυτό το έχω συνδέσει και με αυτά κάτω. Αυτό εντάξει είναι γυναικείο. Τέλος πάντων, η νοοτροπία μου ήταν να κάνω έτσι λίγο κάτι διαφορετικό, κάτι δημιουργικό. Έχω προσθέσει αυτά. Εντάξει, γενικά έπαιξα λίγο τώρα, δεν ξέρω. Για να δούμε που θα σε βγάλει αυτό το παιχνιδάκι. Ναι. Πρώτη εβδομάδα χωρίς ασυλία. Ντα-ντα.
Βαθμολογήστε. Θα ήθελα να πάμε στην Αναστασία που είναι η μοναδική που έχει βάλει ένα. Λοιπόν, θα σου πω τι δεν μου αρέσει, τι έχω θέμα. Θα σου πω ότι μου αρέσει βασικά. Καταρχήν φαίνεται ότι έχεις θέμα, ναι, να σου το πω αυτό. Ναι, είναι περίεργο, δεν είναι ότι έχω θέμα, είναι κάτι που φαίνεται, μου φαίνεται με ένα πάρα πολύ περίεργο στα δικά μάτια. Λοιπόν, αυτό που έχεις διαλέξει από πάνω, που μου είπες κιόλας ότι είναι vintage, μου αρέσει πάρα πολύ που το ήθελα να το τοποθετήσεις, ρε παιδί μου, σε ένα σύγχρονο look. Δεν είναι, αυτό είναι αυτό που συζητούσαμε, είναι engineer, είναι μηχανικού, είναι racer, δεν είμαι σίγουρη τι είδου jacket είναι αυτό. Έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον που πήγες να κάνεις αυτό με τα εσώρουχα. Ναι. Αλλά νομίζω ότι έχει τοποθετηθεί πάρα πολύ λάθος. Δηλαδή, όταν το ανοίγεις, είναι πολύ περίεργο που κάθεται το ένα στήθος ακριβώς εκεί που είναι το αντρικό. Δηλαδή, είναι, εγώ το βλέπω και. Το καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Μόλις το δεις, δεν μπορείς να μην το ξαναδείς. Αυτό. Ποιο, δεν κατάλαβα. Αχ, τώρα το είδα. Δεν κατάλαβα, γιατί με κάνετε μια δάση. Δεν είναι, θα σου πω. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ας πούμε, λέει. Ναι, το κάνει. Κατάλαβες τι εννοούν. Θρίλερ. Τουλάχιστον δικά μου μάτια. Μπορεί να κάνω εγώ λάθος, δεν ξέρω. Αλλά εμένα εγώ το βλέπω έτσι δηλαδή. Το έτσι. Ανάλογα τη φαντασία, ρε παιδί μου, του καθένα. Δεν είναι θέμα φαντασίας. Είναι ότι αυτό το αντρικό σας εσώρουχο έχει μια διαφορά το γενικό εσώρουχο και ένα συγκεκριμένο λόγο. Ναι, εντάξει. Ναι, ναι. Ναι, οπότε γι' αυτό το βλέπω έτσι. Δεν είναι ότι έχω φαντασία. Κατάλαβα. Και αυτό, ας πούμε, σε στήχιωσε από τη στιγμή που το είδες και δεν μπορούσε να το ξεπεράσει. Αλήθεια μου καταστρέφει όλη την εικόνα. Οκ. Δεν θα. Και κάποια άλλα στοιχεία βέβαια θεωρώ ότι είναι αδύναμα. Δηλαδή, δεν υπάρχει λόγος να βάλεις αυτό το στρασάκι. Ήθελα να του προσθέσει απλώς μια λάμψη. Νομίζω ότι δεν χρειαζότανε. Και η γόβα. Θα ήθελα έτσι κάτι λίγο πιο χαλαρό. Αυτή είναι μια σκληρή μαύρη λουστρή γόβα. Άλλη είχα η αλήθεια είναι, αλλά έφερε μόνο το ένα. Δηλαδή, όπως το ξεκίνησε με αυτό το τζάκετ, θα μπορούσε να κάνει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Να μας δείξει κάτι που δεν μας έχει δείξει. Okay. Αυτά είναι τα βασικά μου σχόλια. 2,3. Εντάξει, μια χαρά. Όχι και μια χαρά, όχι μόνο μια χαρά. Α, δύο χαρές. Όχι μόνο μια χαρά με το 1,3 και τα λοιπά. Πάρα πολύ καλά. Καλησπέρα. Δημήτρη, θα ξεκινήσουμε με σένα. Εγώ δεν έχω καταλάβει τι φοράει μέσα. Τι φοράει. Τώρα νιώθω άσχημα, θα το βγάλω. Λοιπόν, φοράω, είναι εσώρουχο αντρικό που το έχω βάλει. Άνοιξε. Από εδώ δεν το κάλυπτε τόσο και έχω βάλει. Αυτό είναι ένα γυναικείο εσώρουχο πάλι. Βάλε παιδί μου τον μπουφάν. Το έχω περάσει σαν που. Τώρα πει τελείως ανοιχτό, διαφορετικό. Και αυτό είναι γυναικείο εσώρουχο. Δεν ξέρω αν το φοράει καμία γιατί δεν είναι τίποτα. Ναι, αυτό. Σκέφτεσαι να βγεις τώρα εσύ με αυτό το εσώρουχο που φοράς για top και η Ειρήνη με το εσώρουχο το γυναικείο στα μαλλιά. Θα τους πάρετε τα σόβρακα. Καλά θα τους κάνουμε. Καλά θα κάνετε, αλλά εδώ γιατί τα φέρατε. Εντάξει. Δεν πήγε καλά μάλλον. Εγώ το βρήκα λίγο δημιουργικό και. Κοίταξε, θα ήταν πιο δημιουργικό εάν. Έχεις κρύψει μπροστά και το. Οκ. Okay. Εάν όμως είχε ένα fit ωραίο, το οποίο τώρα δεν μοιάζει πολύ ωραίο, γιατί όπως σου είπε η Αναστασία. Δεν το σκέφτηκα. Για κάποιο λόγο φτιάχνονται αυτά. Εντάξει. Κατάλαβες, δεν θα μπορούσε να τα ανοίξει αυτό. Εντάξει. Το παντελόνι είναι πολύ ωραίο και έχεις βάλει από μέσα τι, αυτά που φαίνεται πάνω από το παντελόνι είναι άλλα αυτά. Δύο εσώρουχα. Ναι, γυναικεία είναι αυτά. Σαν αντρικά φαίνονται και αυτά. Ναι, έχουν μεγάλο, αλλά είναι γυναικείο. Και μπορώ να δω και το παπούτσι, παρακαλώ. Ναι. Ένα άλλο είχα, αλλά έφερα μόνο το ένα. Και αναγκαστικά να βάλω αυτό. Το άλλο τι είναι. Όχι, εννοείται. Τώρα δεν είναι. Δεν έφερε το ζευγάρι, έφερε το αριστερό, ρε παιδί. Ναι, έχασε το δεξί. Δεν έφερε το άλλο. Τι ήτανε. Κίτρινο. Και θα ήταν καλύτερα λίγο. Πολύ καλύτερα ήτανε. Για το αυτό που πας το καταλαβαίνω και το παντελόνι είναι πάρα πολύ ωραίο, το λέω. Αν άφηνες την λίγο εξυπνάδα αυτή εδώ που δεν είναι ωραία, ούτε κομψή, και έβαζες κάτι μέσα σαν τοπάκι ή σαν μαγιό με, ναι. Να ταιριάζει η λάμψη, όπως έχεις βάλει κάτι που έχεις κάνει στο ένα στήθος, να ταιριάζει η λάμψη με το παντελόνι και το αυτό που έχει τη λεπτομέρεια, θα μου άρεσε πιο πολύ και θα μου κόλλαγε πιο πολύ εκεί. Το σατέν που γκί παραπέμπει αλλού, θα ήθελε άλλη τσάντα, μπορεί να και αυτή να έχει ένα χρώμα και σίγουρα τα κίτρινα παπούτσια θα ταιριάζαν καλύτερα. Σίγουρα το ξέρω. Είναι ωραίο το παντελόνι πολύ, είναι ωραίο το τζάκετ. Ναι. Τα κάψα. Είναι και πολύ ωραίο το κορίτσι που τα φοράει. Ευχαριστώ.
Ηλίανα. Ήρυδα μου, εγώ έχω τελείως διαφορετική άποψη. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που έχεις κάνει. Θεωρώ ότι το κομμάτι που έχει το αντρικό εσώρουχο, το οποίο εμείς δεν μπορούμε να καλύψουμε σε άλλα σημεία, στο συγκεκριμένο σημείο, έχουμε κάτι για να το γεμίσουμε, από το οποίο στην άλλη μεριά με το στήθος σου φοράς ένα μαγιό. Θεωρώ ότι αποκτά απόλυτη συμμετρία αυτό που φοράς. Μου αρέσει σαν ιδέα. Το βρίσκω και χιουμοριστικό και σεξι, να σου πω την αλήθεια μου. Okay. Και γενικά πιστεύω ότι είναι πολύ σύγχρονη εικόνα. Δηλαδή αυτή η υπονόηση που κάνει θα μπορούσε να είναι και κάτι, ένα στοιχείο ανδρόγυνο, ας πούμε. Σε μια καινούργια και πιο trendy εποχή. Και είσαι πολύ cool. Ακόμα και το τσαντάκι μου αρέσει. Δηλαδή το ότι είναι τελείως σύμφωνα με τους κανόνες παράτερο με την εικόνα που έχει φέρει, το κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη περίπτωση. Okay. Θα σου βάλω ένα 3. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο. Και πάμε τώρα στο Στέλιο. Λοιπόν, και εμένα μου αρέσει αυτή η ιδέα πολύ. Μου αρέσει έτσι όπως έχεις βάλει τα δύο εσώρουχα και εγώ συμφωνώ με την Ηλιάνα που το ότι γεμίζει σε μία μεριά και παραπέμπει ακριβώς σε αντρικό εσώρουχο δείχνει ένα ενδιαφέρον και μία ειρωνία. Μου αρέσει και τα δύο εσώρουχα που φοράς κάτω. Δεν μου αρέσει το υπόλοιπο. Το jacket και το παντελόνι. Το jacket καθόλου. Το παντελόνι εννοώ μου αρέσει πάρα πολύ σαν παντελόνι. Είναι ένα πολύ ωραίο παντελόνι. Θα προτιμούσα εδώ να φοράς ένα σε αυτό το πατρόν, αλλά όχι για λιστερόν τζιν, σκούρο. Okay. Το jacket σαν πατρόν είναι ok, αλλά με όλα αυτά τα στοιχεία πάνω το μπερδεύει λίγο περισσότερο. Θα ήθελα να έχει αυτό το καθαρό των εσωρούχων και στον jacket. Ακόμη και ένα σακάκι αντρικό θα ήταν ωραίο. Αυτό το κρύσταλλο που κρέμεται δεν έχει καμία θέση αυτήν την εικόνα, ούτε τα σκουλαρίκια, ούτε τα μαλλιά σου έτσι όπως είναι, ούτε το πουγγί. Γενικά η εκτέλεση της ιδέας είναι περίεργη. Okay. Ναι. Πάση περιπτώσει, μπράβο σου όμως. Ευχαριστώ. Σου άλλο ένα 2. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ καλά τα πήγες, Ηρυδά. Πολύ καλά. 9,3. Τέλεια. Μια χαρά. Ευχαριστώ. Μπράβο. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το διαγωνιστικό μέρος της πρώτης ημέρας της 13ης εβδομάδας για το My Style Rocks. Όπως ξέρετε πολύ καλά, είμαστε στην τελική ευθεία. Σε λίγες εβδομάδες θα έχουμε τον τελικό μας, οπότε κάθε βαθμολογία και κάθε νίκη έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Πάμε να δούμε τον πίνακα κατάταξης για να δούμε ποια είναι η σημερινή νικήτρια. Είναι η Σελένη. Με 11,9 βαθμούς και αμέσως μετά είναι 11,7 βαθμούς, πολύ κοντά η Νικόλ. Στην τελευταία θέση είναι η καινούργια μας παίχτρια, η Μέλτα με 4,1 βαθμούς και η Χριστιάνα με 6. Λέω και τη Χριστιάνα γιατί η Μέλτα αυτή την εβδομάδα έχει, όπως ξέρουμε πολύ καλά, ασυλία. Σελένη μου, θα κάνεις όλη τη διαδρομή, μια και είσαι μακριά, για να έρθεις δίπλα μου. Νομίζω ότι αυτή η παρουσίαση κρέμας πήγε πάρα πολύ καλά. Ναι, sold out. Συγχαρητήρια, κορίτσι μου. Έχεις έναν έξτρα βαθμό για τον καλά που έρχεται. Εύχομαι να πάνε όλα ακόμα καλύτερα και χάρισέ μας τώρα την πασαρέλα της νικήτριας. Κάναμε και σήμερα και ψηφίσαμε και ταξίδια πήγαμε, ήρθε και η Αναστασία στην Ελλάδα επιτέλους, δηλαδή ζήσαμε μεγάλες στιγμές εδώ πέρα, έτσι. Κυρίως όμως θέλω να πω και το ευχαριστήθηκα λίγο, ήταν έτσι μια ήρεμη μέρα σήμερα, Ηρεμότατη. Ναι. Λοιπόν, να μου είστε γερές δυνατές, σας περιμένουμε τώρα στο επόμενο επεισόδιο με ακόμα καλύτερα looks και φυσικά ευχαριστώ πάρα πολύ αυτούς τους τρεις τόσο υπομονετικούς ανθρώπους, τον Δημήτρη μου, την Ηλιάνα μου και τον Στέλιο μου. Και πάνω απ' όλα, σας στέλνω πολλά πολλά φιλιά και αγάπη σε εσάς. Γεια!
Πολύ σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Οπότε, αν δεν θέλετε να χάνετε στιγμή, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και να βλέπετε συνέχεια αποσπάσματα κάνοντας κλικ και δεξιά και αριστερά.